Καλημέρα από την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου στην Ευρύχου, εδώ στην Κύπρο μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Ελληνισμό αλλά και για την Ορθοδοξία. Δύο έννοιες αλληλένδετες και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το πέρασμα των αιώνων που κάποιοι θα ήθελαν να μην είναι αλληλένδετες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Βρισκόμαστε στην Κύπρο μας λοιπόν γιατί ο Μητροπολίτης Μόρφου, νεόφυτος, έδωσε την ευλογία του να είμαστε εδώ σε αυτή την κρίσιμη ιδιαίτερα για την Κύπρο περίοδο, μιας και στις 18 του Δεκέμβρη, σε λίγες μέρες από σήμερα, οι πολίτες της Κύπρου θα κληθούν να επιλέξουν τον επόμενο θρησκευτικό τους ηγέτη, τον νέο Αρχιεπίσκοπο δηλαδή. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είναι ένας από τους υποψηφίους για τον Αρχιεπισκοπικό Θόκο και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, γιατί έδωσε ευλογία και θα κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα να ακτινογραφήσουμε κάποιες από τις σκέψεις του για το τι μέλη γενέστε. Οπότε, Πανιερότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ευλογία σας θέλουμε. Ευλογία ουράνιο και καλώς ορίσετε στην Ευρύχου που σημαίνει, αφού τα συνέδεσες προηγουμένως τα χριστιανικά με τα ελληνικά και συνδέονται άρρηκτα εδώ και αιώνες, Ευρύχου σημαίνει ευρύς χους. Mm. Ακόμα και το όνομα του χωριού, που μας έφερε η προσφυγιά και κατοικούμενο φιλόξενα εδώ από τους Ευρυσιώτες και Σολιάτες, σημαίνει ευρύς χους, σημαίνει μεγάλη πεδιάδα, μεγάλο χώμα. Χώμα. Χους. Χους. Έτσι. Όλα τα θα εκπλαγείτε, όλα τα, αν όχι όλα, μεγάλη πλειοψηφία των χωριών της Κύπρου έχουν αρχαιοελληνικά ονόματα. Θα πούμε πολλά σήμερα και θέλουμε να πούμε πολλά. Καταρχάς, να ξεκινήσω μεταφέροντας σας πραγματικά τις χιλιάδες, αμέτρητες ευχές, αιτήσεις για ευχές και ευλογίες, ευχαριστίες πάρα πολλών φίλων και ακροατών, αλλά και τηλεθεατών και γενικότερα πιστών, στους οποίους τα τελευταία χρόνια που πέρασαν, σταθήκατε, ήσασταν από τους λίγους που σταθήκατε ως πνευματικός καθοδηγητής μας. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Προέκυψε αυτό, δεν το επιδιώξαμε. Εμείς βασικά τα όρια μας είναι τα όρια της Μητροπόλεως Μόρφου. Μια ημικατεχόμενης Μητροπόλεως. Ναι. 25 χωριά και η πόλη μας είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους. Και έχουμε άλλα 43 χωριά ελεύθερα. Αυτά τα 43 ελεύθερα χωριά και τους πρόσφυγες που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο έδωσε ευλογία ο Θεός να τα ποιμάνω τα τελευταία 24 χρόνια. Μετά που βρέθηκε αυτή η σύγχρονη τεχνολογία, το διαδίκτυο, κάποιοι φίλοι μας, ιδιαιτέρως ο νυν υπεύθυνος για τη λεγόμενη προεκλογική αυτή προσπάθεια που γίνεται για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ο Χριστόδουλος ο Πρωτοπαπάς, επειδή έχει μια μακράν εμπειρία αυτός από τη διαστημική τεχνολογία και την ίδρυση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και το χαρακτηρίζει επίσης μια ιεραποστολικότητα. Ναι. Επειδή και αυτός είναι άνθρωπος πιστός, πηγαίναμε μαζί στον Αγίο Πορφύριο όταν είμαστε φοιτητές στην Αθήνα. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό. Ναι. Τότε σπούδαζα νομική, αυτός σπούδαζε στο Μετσόβιο, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Λοιπόν, και σας έβαλε μέσα στα πράγματα. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι, αυτός πλέον να είναι ο CEO του Hellasat. Λοιπόν, να έχει όλη αυτή την εμπειρία, αυτός έφερε και το διαδίκτυο στην Κύπρο. Και την τηλεόραση, μην πω. Ναι. Γενικά είναι ο γκουρού της τεχνολογίας εν Κύπρο και όχι μόνο. Λοιπόν, και μου είπε, μου λέει, αφού σου έδωσε ο Θεός αυτόν τον δώρο να γίνεις αρχιερέας και αυτόν το χάρισμα να εκλαϊκεύεις τα της Ορθοδόξου πίστεως και της ελληνικής ιστορίας. Δεν θα ήταν καλά, μου λέει, να κάνουμε μια φορά τον μήνα κάποιες ομιλίες και να βάλουν ερωτήσεις, μου λέει, από όλον τον κόσμο. Τόσοι απόδημοι, μου λέει, υπάρχουν στην Γερμανία. Τόσοι, μου λέει, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Τόσοι Κύπροι, μου λέει, στην Κύπρο, ή άλλοι Κύπροι που είναι στην Αγγλία. Λοιπόν, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πίστη τους, μου λέει.
Έχουμε παιδιά, μου λέει. Τα παιδιά μας από πού θα μάθουν την πίστη τους? Κάλη, έκανα ομιλίες, έκανα κηρύγματα, αλλά δεν τα ηχογραφούσαμε. Μου λέει, όχι. Πρέπει να τα ηχογραφήσουμε για το χατήρι των παιδιών μας. Για τα παιδιά μας. Και αυτός έχει 3 παιδιά. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Και συγκινούμε, ξέρετε γιατί συγκινούμε. Ναι. Γιατί ένας από αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ήταν στο πίμνιο αυτό, το ιδιαίτερο πίμνιο, γιατί πίμνιο, το διαδικτυακό πίμνιο, ήμουνα κι εγώ, με την οικογένειά μου. Ναι. Και ξέρετε, πίσω από κάθε λογαριασμό, ο οποίος παρακολουθούσε αυτές τις ομιλίες, και έχω στο μυαλό μου πολύ έντονα τώρα την Ανάσταση που κάναμε, όταν στην Ελλάδα κάναμε Ανάσταση, θέλανε να κάνουμε Ανάσταση, γιατί εμείς Ανάσταση κάναμε στις 12 ώρα το βράδυ. Στην Ευρύχου. Και όχι, στην Ευρύχου, μαζί με εσάς. Το λέω και το νιώθω ακριβώς. Και γι' αυτό σας ευχαριστεί ο κόσμος. Γιατί μας βοηθήσατε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όπου μας έφεραν αντίπαλους με το πιστεύω μας. Ναι. Και διχαστήκαμε. Με την ψυχή μας. Ναι. Χώρια των διδαχών που έχετε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που κάποιες έχουν γύρει και κάποιες αντιδράσεις, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, αλλά η επαφή που είχαμε για να ακούσουμε για Θεό ήταν πολύ σημαντική. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για αυτές τις στιγμές που μας χαρίσατε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Κοίταξε, δώρο που δεν δωρίζεται είναι ζωή κλεμμένη. Μέχρι και αυτή η Αρβανιτάκη το λέει σε έναν τραγούδι της. Σωστό. Ζωή μάλλον που δεν... Είναι ζωή χαμένη, ναι. Που δεν μοιράζεται, που δεν μοιράζεται. Είναι ζωή κλεμμένη. Κλεμμένη, ναι. Λοιπόν, τη ζωή που μας δίδει ο ίδιος ο Χριστός, πρέπει να τη μοιραζόμαστε. Μια κατεξοχήν, να μην πω και η πρώτη εργασία των επισκόπων, είναι να ορθοτομούν τον λόγο της εις αληθείας. Πολύ απλό ακούγεται, πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη όμως. Μα τι σημαίνει ορθοτομώ τον λόγο? Τον κόβω σε ορθές τομές, έτσι, και μερίδες δηλαδή, και τον δίδω στους πιστούς. Λάβετε, φάγετε, πιέτε εξ αυτού πάντες. Αλλά χρειάζεται και ένας λόγος, ο οποίος να εισέλθει στην καρδία, στο νου, στη διάνοια των πιστών. Αυτό το κομμάτι ο επισκόπος έχει κατεξοχήν υποχρέωση. Δηλαδή δεν μπορεί ο επισκόπος να λειτουργήσει, να πάει σε μια κηδεία και να μην πει δύο λόγια. Αυτό σημαίνει ορθότομο τον λόγο, ναι, της αληθείας. Και να είναι λόγια Χριστού, Αναστάσεως. Λοιπόν, οπότε εμείς έκαναμε αυτήν την εργασία, μας βοήθησαν οι φίλοι μας, όπως σου είπα, και άλλοι, όχι μόνο ο Χριστόδουλος, οι οποίοι είχαν και έχουν εμπειρία στα αυτά τα μέσα. Αποδείχτηκα και εγώ, να το πούμε έτσι στη γλώσσα τη δική σας, τη δημοσιογραφική, τηλεοπτικός. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι πήγα πολλές φορές στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, από τον καιρό που έγινε επίσκοπος, 24 χρόνια τώρα. Βέβαια. 24 χρόνια κάνεις πτυχίο. Λοιπόν, πολλά, όχι ένα. Έτσι. Οπότε βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Δεν περίμενα, αγαπητέ μου Στέφανε, ότι θα φτάναμε να ενθουσιάσουμε τους Ελλαδίτες. Γιατί οι Ελλαδίτες είναι πιο αυστηρό κοινό. Δύσκολο κοινό. Δύσκολο κοινό. Ναι. Είναι κοινό, είναι, καταρχήν είναι, δεν είναι, ενώ είναι και εκείνοι Έλληνες και εμείς οι Κύπροι Έλληνες, όπως και εσείς οι Πόντιοι, λοιπόν, όλοι οι Έλληνες, αλλά αυτοί είναι οι Έλληνες του ορθού λόγου. Mm. Οι απόρριοι του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Λοιπόν, όλα θέλουν να τα εκλογικεύσουν. Ο Κύπριος, ο Πόντιος, ο Κρητικός, ο νησιώτης γενικά, δεν θέλει εκλογήκευση. Είναι ο ανατολικός Έλλην του μυστηρίου. Φτάνει να του ξύσεις λίγο την καρδιά, να το συγκινήσεις. Συνέστημα. Συνέστημα. Mm. Λοιπόν, γι' αυτό και μας χαρακτηρίζει ένας παρορμητισμός εμάς. Είχατε και τα δύο. Είχατε και ορθοτομημένο λόγο, είχατε και συνέστημα στις ομιλίες σας. Ναι. Ήτανε το πάντρεμα... Στη γλώσσα τη δικιά μας των δημοσιογράφων, ναι, το λέμε επικοινωνιακό χάρισμα αυτό. Ναι, έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Πέρασε στον κόσμο. Να σου πω όμως, το είχε ο πατέρας μου. Κληρονομικότητα. Είναι κληρονομικό. Μου έλεγε η μάνα μου,
ότι ο πατέρας μας μιλούσε τόσο ωραία και τόσο γλυκά, που όλοι, λέει, στο καφενείο περίμεναν να έρθει ο Μάστρε Νικόλας να τους διηγηθεί, να τους αναλύσει και να τους ειρηνεύσει. Ξέρε, λέει, να τους ειρηνεύει όλους και ήταν και ο καλύτερος προξενητής. Λοιπόν, και αυτόν το και μου μάλιστα μου έκανε μια εντύπωση η μάνα μου την έκφραση που είπε: «Μιλούσε γέ μου ο πατέρας σου θαυμαστά». Δηλαδή ο άλλος άκουε και υποθαυμάζεται, όπως λέμε. Ήταν μορφωμένος ο πατέρας σας? Όχι, αλετράρης ήταν. Μάστρε Νικόλας. Μάστρε Νικόλας ο αλετράρης. Ναι. Που μιλούσε θαυμαστά όμως στο καφενείο. Ναι, ούτε να γράφει δεν ήξερε. Ούτε να γράφει δεν ήξερε. Ούτε να διαβάζει. Ούτε η μάνα μου, αλλά η μάνα μου επειδή ήταν πιο ελλαδική, να πούμε έτσι, με μόρφωση. Ναι. Όπως είπαμε για τους ανατολικούς Έλληνες, η μάνα μου είχε κάτι, είχε κάτι το ελλαδικό. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος της κρίσης, της λογικής, της δικαιοσύνης, ναι, της λογικής, της αυστηρότητας. Μια αυστηρότητα που έχω, την πήρα από αυτήν. Λοιπόν, εάν δηλαδή... Α, και το άλλο η μάνα μου. Να μην έχουμε εγωισμό. Θυμάμαι, τις είπαν κάποιες, όταν είδα φωτογραφίες μου, όταν ήμουν νέος, χωρίς γένεια, πριν να γίνω καλόγερος. Ήταν όμορφος. Ο Διάκος, ήμουν Διάκος τότε. Ήταν όμορφος ο Διάκος, που ήταν νέος πολύ. Η μάνα μου ακούει. Όχι και πολύ, τους λέει, η μεγάλη μούτη του. Είναι και πολλά ψηλός. Έπρεπε να λίγο πιο χαμηλός. Ο άλλος μου, ο γιος που επέθανε, ήταν όμορφος. Της είπαν μερικοί, α, έχει ωραία φωνή να τα ψέλνει ο Δεσπότης. Δυνατή η φωνή του, γλυκιά δεν είναι όμως. Του πατέρα του ήταν δυνατή και γλυκιά. Δηλαδή πάντοτε μας έβρισκε έναν ελάττωμα πραγματικό. Για να θελειώσει. Ένα μειονέκτημα, κάτι, για να μας ρίξει το εγώ. Να μην έχουμε ιδέα μεγάλη για τον εαυτό μας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έτσι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ενώ στη νιάτα μας εκνεύριζε αυτό. Ναι. Αργότερα όταν μεγαλώσαμε και είδαμε σε τι εγωπαθή κοινωνία ζούμε, καταλάβαμε το μεγάλο έργο της μιλιάς, ότι μας έβαλε στόχον την ταπείνωση. Έτσι. Και μου έλεγε συνεχώς όταν έγινε επίσκοπος. Πώς λέγανε τη μητέρα σας? Μιλιά. Μιλιά. Από το δέντρο. Ναι. Το μήλο κατά τη μιλιά. Και μου έλεγε, γιέ μου, σε έβγαλε ψηλά ο Θεός. Πρόσεχε να μην γύρει ο νους. Πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει, ας πούμε, να μην γύρισε προς την περηφάνεια, όλους αυτούς τους επένους. Την έπαρσε. Ναι, ήταν η αγωνία της, ο έπαινος και το μάτι. Πίστευε η μάνα μου πολύ στο μάτιασμα. Πίστευε. Ναι, αλλά δεν πήγαινε σε μάγους και μάγισσες και με αυτές που ξεματιάζουν ποτέ της. Ήθελε με την προσευχή. Άρα από αυτή την οικογένεια, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μοιράζεστε μαζί σας πτυχές, ναι, του εαυτού σας, τις οποίες πρέπει να τις μάθει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Έχουν... Το κάνω. Να... Και μερικοί λένε ότι πήρε αυτολογό. Όχι, έχει σημασία. Γιατί για να καταλάβεις πώς το μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά, ναι, πρέπει να σου μιλήσει κάποιος για τη μιλιά, πρέπει να σου μιλήσει κάποιος για τον αλετράρι και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος καταρχάς, νεόφυτος. Ο άνθρωπος που είναι πίσω από τη Μητρόπολη της Μόρφου. Μα κουβαλούμε όλοι μας, κουβαλούμε τους γονείς μας μέσα μας και ιδιαίτερως οι επίσκοποι τους μοιραζόμαστε με τον λαό μας, με τους πιστούς μας, άθελά μας. Αυτό να το έχουμε υπόψη όλοι οι επίσκοποι. Έγινες επίσκοπος, έγινες παπάς, θα μοιραστείς την ευσέβεια των γονιών σου, την πίστη των γονιών σου, την ηθική των γονιών σου. Αυτό σε κάποια στιγμή θα ξεδιπλωθεί, θα το αποκαλύψει ο ίδιος ο Χριστός. Φαντάστηκες ένας επίσκοπος να μην έχει λαϊκή ευσέβεια? Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι, έλα όμως που γίνεται. Και γίνεται, έχουμε... γίνεται, ναι. Γίνεται, κατά κόρον γίνεται, απλά δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η επιρροή, μάλιστα, των γονιών σας. Των οικογενειών μας. Ναι. Έχετε βρεθεί όμως δίπλα σε σύγχρονους Αγίους. Κάτι το οποίο πραγματικά, εάν οι γονείς σας επηρέασαν το ποιματικό σας έργο έως ένα βαθμό, η επαφή σας με σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας σίγουρα το έχει επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Πάνω σε αυτό, πώς μπορείτε, τι μπορείτε να μας πείτε?
τι να πω, να πω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έκαμε η πρόνοια του Τριαδικού Θεού. Εάν μιλώ έτσι για τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τους προγόνους μου γενικά, μου λέει ένας σύγχρονος, αγιασμένος παπάς, που ζει κάπου στην Ευρώπη είναι αυτός. Λοιπόν, κάθε μέρα μου στέλνει με τα μηνύματα τον εξής περίπου λόγο, πανιερότατε, ζητώ και σήμερα ο αμαρτωλός την ευχή σας και την ευχή των Αγίων Πατέρων και Μητέρων σας και των Αγίων Προγόνων σας. Έτσι. Και εγώ από εδώ που είμαι, από την Ευρύχου, σταυρώνω τον αέρα προς την πλευρά αυτού του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος είδε πώς με επηρεάζουν και με προστατεύουν οι ευχές, οι προσευχές στον ουρανό που βρίσκονται πλέον, τόσο οι Άγιοι γέροντές μου, όσο και οι Άγιοι πρόγονοί μου. Τους είδε δηλαδή, ο φθαλμοφανός τους είδε και ξεπλάγηκε. Και μου είπε, πρόσεξε, μην περηφανευτείς για όλα αυτά τα μηνύματα που σου στέλνουμε. Εμείς θέλουμε αυτόν το οποίο εκπροσωπείς. Ό,τι έλεγε η Μιλιά. Ναι. Ό,τι έλεγε η Μιλιά. Τώρα είναι διάδοχος της Μιλιάς. Απίστευτο. Ναι. Πραγματικά. Κοίταξε, μα αυτόν είναι οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Όταν γίνουν φίλοι σου, μια έννοια έχω. Να μείνει ταπεινό. Απλώ ταπεινό. Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό. Που επιβλέψω, λέει, εμεί των πράων και ταπεινών την καρδία. Εμεί την πραότητα αποτύχαμε. Το λέω. Λοιπόν, μέχρι τώρα τσακωνούμαστε με το θυμό μα και με τα νεύρα μα. Εγώ, όχι εσύ. Εγώ. Δεν ξέρω εσύ. Και εγώ μια χαρά λοιπόν, αλλά τουλάχιστον στην ταπείνωση που είναι και η δυσκολότερη των αρετών, να την έχουμε σαν επιθυμία. Σαν στόχο. Έτσι. Λοιπόν, οι πράγματι αυτοί οι πατέρες που είπες ήταν το μεγάλο δώρο που μου έδωσε η Ελλάδα. Γι' αυτόν και τώρα ξέρεις, με όλη αυτήν την υποδοχή και αποδοχή των ομιλιών μου στους Ελλαδίτες ιδιαιτέρως και Έλληνες, όπου βρίσκονται, νιώθω ότι επιστρέφω τα οφειλόμενα. Κατάλαβες? Απόλυτα. Ότι δεν είναι δικά μου και δεν είναι δικά μου. Αυτοί είναι οι λόγοι του Αγίου Ιακώβου, που είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Συνέβια. Όχι ήταν, είναι. Είναι. Να τον εκεί, ζούμε συνεχώς μαζί. Τους λέω εδώ στη Μόρφου, είμαι βοηθός επίσκοπος. Ο επίσκοπος είναι ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τησεβίας, ο Μικρασιάτης, ο Τσαλίκης. Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο εξομολόγος που είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Έκανα 7 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Σπούδασα νομική, μετά θεολογία. Λοιπόν, και ήταν ο πάτερ ο Άγιος Ευμένιος, ο Σαριδάκης, ο κριτικός. Μπορώ να πω, αισθάνομαι την Κρήτη, δεύτερη μου πατρίδα. Γιατί μετά θα δεις ότι τώρα στα τελευταία χρόνια γνώρισα και άλλους Αγίους της Κρήτης. Ο τρίτος, που έτσι γνώρισα πάρα πολύ καλά, είναι ο Άγιος Πορφύριος. Ήταν μάλιστα ο πρώτος εκ των Αγίων που γνώρισα στα 19 μου χρόνια. Ξέρεις, είναι σημαντικό σε τόση νεανική ηλικία, γιατί είναι η ηλικία τότε που αρχίζουν μέσα σου οι έρωτες, η σαρκική, η πολιτική αναζήτηση. Πόλεμος, εσωτερικός, σε όλα τα επίπεδα. Όλα, βράζει το αίμα. Βέβαια τώρα το βράσιμο του αίματος γίνεται από τα 12. Ναι. Φρόντισε το διαδίκτυο να ζεσταίνει. Αλλά τότε ήταν τα 17, 18, 19. Εμείς με τις αρχές της μάνας μου που τολμούσαμε να κοιτάξουμε κοπέλα. Κατάλαβες? Η Μιλιά. Η Μιλιά ήταν μέσα μας. Εγώ την άκουα μέσα μου να φωνάζει μέσα στην Αθήνα. Πρόσεχε το μάτι σου, πρόσεχε τι λες. Μην λες ψέματα. Μην ενθουσιάζεσαι. Λοιπόν, και να γνωρίσεις έναν Άγιον, τότε είναι σαν να γνωρίζεις τον Χριστό. Όχι σαν, λάθος είπα. Γνωρίζεις τον Χριστό, επί της γης, εφηρμοσμένον. Για μένα ο Πορφύριος ήταν μια συγκλονιστική αποκάλυψη. 19 χρονών, μέσα σε μια παράγκα στον οροπό. Εκεί συναντήθηκα. Εκεί ήταν, ναι.
Αυτός με έστειλε στον Άγιον Ιάκωβο, αυτός θα γίνει πατέρας σου, μου λέει. Εσύ μου λέει, θα γίνεις πατέρας πολλών ανθρώπων. Πώς θα γίνεις πατέρας, μου λέει. Όταν έχεις, μου λέει, τέτοιο θυμό, τέτοια πίκρα, τέτοιον πόνο. Είχα χάσει τον αδερφό μου και τον πατέρα μου στα πολύ μικρά μου χρόνια, 8 και 12 χρόνια. Το φέρνω να τα μέσα στη και το χωριό μου και τον τόπο μου, πρόσφυγας. Μόνο ένας πρόσφυγας μπορεί να με καταλάβει. Όταν είχατε σαράκι μέσα στην ψυχή σας. Είχα μέσα μου τρεις μεγάλες απώλειες. Του πατέρα, του αδελφού και του χωριού μου. Λοιπόν, αυτά τα είδε ο Πορφύριος. Του λέω να γίνεις εσύ. Εντυπωσιασμένος εγώ από το διορατικό του και τη διεισδυτικότητά του. Όχι, μου λέει, μοιάζουμε. Έτσι. Είμαστε και οι δύο άνθρωποι, μου λέει, της κριτικής, της λογικής. Ελλάδη της γάρ. Αυτός ήταν ο Άγιος της Ελλάδος. Ναι. Η άλλη είναι Μικρασιά. Η άλλη είναι Καπαδόκης ο Μικρασία. Λοιπόν, θα πας, μου λέει, στον πιο ευγενικό, στον πιο ταπεινό και θα είναι ο πατέρας σου πάντοτε αυτός. Λέγεται Ιάκωβος. Έτσι πήγα στον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος ήταν, μπορώ να σου πω, όχι τόσο πνευματικά με συγκλώνησε, ενώ ψυχολογικά. Αυτός ανάλαβε να καλύψει τα κενά της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Και το εκάλυψε. Το γέμισε. Ναι. Λοιπόν, για να μπορώ τώρα να σταθώ απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται. Θεράπευσε δηλαδή, σε εισαγωγικά το θεράπευσε. Όχι, θεράπευσε όπως το... Εκτός εισαγωγικών, χωρίς εισαγωγικά. Χωρίς εισαγωγικά, τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχατε μέσα σας. Βέβαια, βέβαια. Και είδεν, ήταν μεγάλος προφήτης, ξέρεις. Ακόμα και πιο πολύ από τον Παΐσιο, που και αυτόν τον εγνώρισα. Τον Άγιον Παΐσιο, στο Άγιον Όρος. Πήγα 7 φορές και τον είδα. Λοιπόν, αυτός ήταν μεγάλος προφήτης, αλλά δεν τα έλεγε εύκολα, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Και μου είπε σε κάποια στιγμή, όταν μου είπε ότι θα πρέπει να πας στην Κύπρο, να γίνεις μοναχός, του λέω, μοναχός θέλω να γίνω. Από τα 21 μου, ξεκαθάρισα μέσα μου ότι είμαι για μοναχός. Αλλά του λέω να μην, να μην γίνω παπάς. Γιατί να μην γίνεις παπάς, του δεν έχεις κάτι που να σε εμποδίσει. Του λέω, έχω. Δεν το είδες, του λέω. Τα χέρια μου, του λέω, πήρα από τη μάνα μου και έχουν έναν τρέμουλο. Δεν είναι Πάρκινσον, είναι ιδιοπαθής τρόμος. Έτσι λέγεται αυτό. Έχει και σχέση και με την ψυχολογία. Λοιπόν, μου λέει, το ξέρω. Άσε που δεν στο λέω, μου λέει, για να μην νιώθεις άσχημα. Αυτός ήταν ο Ιάκωβος. Το ξέρω, αλλά εσύ, μου λέει, παιδί μου, δεν θα μείνεις πολλά χρόνια ιερέας. Του λέω, πώς θα κοινώνω τον κόσμο. Με το χέρι μου, το κρεμάμενο. Είδε και παρακάτω. Μου λέει, τι μου λέει, 4-5 χρόνια θα κάνεις, παπάς, μου λέει. Θα σε κάνουνε πολύ γρήγορα, μου λέει, για σένα. Επίσκοπος των τόπων της γενέσεως. Ήδεν και τη Μητρόπολη, παρακαλώ. Εδώ είναι η περιοχή που γεννήθηκα, ξέρεις. Η Μόρφου. Οπότε, επειδή ξέραμε τι σημαίνει προφητεία Ιακώβου, ότι δεν έπεφτεν έξω με τίποτα, μου είπε ένας αμάν αυτός ο γεροντάς σου. Έβλεπε από την κλειδαρότρυπα. Πραγματικά τώρα, αυτά που λέτε είναι, έτσι. Είναι συγκλονιστικά. Από αυτά που συμβαίνουν τώρα που βλέπεις με τον κορονοϊό, που λιποθυμούν, που πέφτουν κάτω, και μερικοί φεύγουν δυστυχώς ξαφνικά. Ξαφνική τίδα που λέμε, το είδε με εκπληκτική ακρίβεια. Και τι είπε δηλαδή. Και είπε, μα τι θα βάλω στους ανθρώπους, λέει. Πω, 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 τι βλέπω, σαν κοτόπουλα θα πέφτουν και θα φεύγουν. Πότε το είπα. Και όταν συνειδητοποίησε ότι προφητεύει και τον ακούει ο διπλανός καλόγυρος, λέει, όχι, όχι, κύριε Λέισον, επιτρέπετε Ιάκωβε να προφητεύεις. Ποιος είσαι εσύ να προφητεύεις. Και σταμάτησε. Γέροντα, για συνέχισε. Όχι, όχι, παιδί μου. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτή η συζήτηση. Ζούσε. Τότε που ζούσε. Πριν το 91. Έτσι. Λοιπόν, με τέτοιους ανθρώπους, λοιπόν, ήταν τα χρόνια μου τα νεανικά. Από το μιλούμε, δηλαδή, το... πόσον ήμουν 20 χρονών, το 82. Το 82, ήμουν 20 ακριβώς χρονών.
το 82 στην Αθήνα, πήγαινα στο Άγιον Όρος, στο Όνσιο Δαβίδ, τακτικότατα, εκεί που ήταν ο Άγιος Ιάκωβος. Συνέβη, ναι. Ο πατέρας μου πλέον, εκεί έκανα Πάσχα, έκανα Χριστούγεννα. Αλλά είχα και μια άλλη εμπειρία που δεν την λένε πολλοί. Ναι. Κάθε καλοκαίρι, επειδή μου φτωχό παιδό, ορφανός, πρόσφυγας, δεν είχαμε να μου στέλνει μια χείρα γυναίκα, η μάνα μου, η μιλιά, χρήματα. Κανόνισε ο αδερφός μου, πιο μεγάλος, ο Θεοχάρης, και πήγαινα κάθε καλοκαίρι στις Πέτσες, γκαρσόνι, στο πιο αριστοκρατικό ξενοδοχείο που έχει η Ελλάδα, το Ποσειδόνιον Χοτέλ. Γκαρσόν. Γκαρσόνι. 5 καλοκαίρια να σερβίρω τον Μάνο Χαντζηδάκη, τον Κώστα Μπουτσά, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τώρα Μπακογιάννη, τον Μήνος Μάτσας και Υιός που βγάζουν τους δίσκους. Μα πολλούς επωνύμους και πάρα πολλούς Εβραίους. Ναι. Είχε λόγος, δεν θα πω γιατί, που έρχονταν εκεί οι Εβραίοι. Αυτοί όλοι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών της Ελβετίας. Όλοι εκεί, Όλοι εκεί. Στο καλύτερο. Εγώ έμαθα τα της νέας τάξης πραγμάτων και της μασονίας εκεί. Ως γκαρσόνι. Ως γκαρσόνι, γιατί. Γιατί είχα αυτό το χάρισμα να εξομολογώ. Τα απογεύματα, τα γκαρσόνια, επειδή λόγω του τρεμάμενου χεριού μου, έπρεπε να έχω περισσότερες ώρες εργασίας, γιατί με είχαν σαν βοηθόν γκαρσόνι. Οπότε κάναμε μια συμφωνία. Για να μην αδικούμε στα χρήματα, θα αναλάβω και την καφετέρια. Αυτή διεπίστωσαν ότι στην καφετέρια, ο Όμηρος, όπως λεγόμουν τότε, δεν έβγαζε χρήμα. Γιατί ήταν το πουρπουάρι, ήταν κοινό. Το βάζαμε όλοι στο ίδιο, το ίδιο θέμα. Στο ίδιο, ναι, στο ίδιο κουτάκι. Και εκεί δοκιμαζόντουσαν οι ηθικές σου. Βέβαια. Γιατί τα παίρνατε εσείς. Και πόση μιλιά και πόσο Νικόλαν είχες μέσα σου. Και εκεί ακούγονταν ξανά η φωνή της μιλιάς και του Νικόλα. Κατάλαβες, δεν διανοήσουν να κλέψεις. Γιατί άκουγα τη μιλιά και τον Νικόλα μέσα μου. Έτσι. Οπότε τα γκαρσόνια μου λέει, κοίταξε. Εσύ συμφέρεις, μου λέει, να κάθεσαι στην καφετέρια περισσότερες ώρες. Το σερβίρισμα. Θα παίρνεις τις παραγγελίες, θα μας τις δίνεις εμάς, μετά θα πηγαίνεις, μου λέει, μόνο για τα ποτά και για φρούτο. Και publication. PR. Public relation. Λαμπλά. Να μιλάς. Ψυχολόγος. Λοιπόν, οπότε στην καφετέρια ανερχόντουσαν όλοι αυτοί οι επώνυμοι, ήταν πρώην υπουργοί του Βενιζέλου. Βέβαια. Λοιπόν, πρώην υπουργέρι. Ο Λεωνάρδος, θυμούμε, έκανε υπουργός δικαιοσύνης. Επί Σοφοκλή Βενιζέλου, μου έλεγε. Πίνανε τον καφέ τους και σας έλεγαν τα μυστικά. Όλη την ιστορία της ζωής. Όλη την ιστορία της ζωής τους. Εκεί ήρθαν τα πάντα. Εκεί ήρθαν οι κλήσεις να γίνω μοναχός. Εκεί, ως βοηθός σερβιτόρου, μάλιστα, που γίνατε καφετζής. Ο εξομολόγος των επωνύμων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Αλλά... Εγώ τους λέω, με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσω. Μου λέει, μα πήρες δύο πτυχία. Τους λέω, όχι, συγγνώμη, είναι τρία. Τρία, βέβαια. Τους λέω, μου λέει, τι, πού ήταν το άλλο. 5 χρόνια, 5 καλοκαίρια στο Ποσειδόνιο. Με το Χαντζηδάκη είχαμε εξαιρετικούς διαλόγους. Θυμάστε κάποιον από αυτούς. Ναι. Ένας ήταν και τον έχω πει κι αλλού, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτός έβλεπε ότι... πήγαινα κάθε 15 Αυγούστου τρέχοντας στο διπλανή εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, η εκκλησία, στην Τάπια, ως Πετσόν να ψάλλω στους παρακλητικούς κανόνες. Όμηγα, όπως μιλούσε ο Χαντζηδάκης με το γο. Πού πηγαίνεις, παιδί μου, λέει, κάθε απόγευμα τρέχοντας. Του λέω, πάω να ψέλνω εδώ, του λέω, στον Άγιο Αντώνιο. «Α, είσαι και ψάχτης», του λέω, «Ναι». Το βράδυ μου λέει αυτός που τραγουδά πάνω με την κιθάρα. «Ποιος είναι?» «Εγώ είμαι», του λέω, «μαζί με τους μετάλλα καρσόνια». «Α», μου λέει, «που λες αυτά τα ανατολικά».
Τραγουδούσατε κιόλα στην ορχήστρα. Ναι, μα λαϊκά τραγούδια μου αρέσουν μέχρι σήμερα. Και τώρα τραγούδω. Όχι, έχω χειροτονίε, άμα έχουμε πανηγύρια. Δεν το αφήνετε να πάει χαμένο το μικρόφωνο. Μου αρέσει. Ναι. Και οι διακόνοι μου έχουν μάθει και τραγουδούν. Μάλιστα. Και ψένουμε και τραγουδούμε. Είμαστε μια μητρόπολη τη μουσική. Η μουσική αγαλιάζει την ψυχή. Έτσι. Το μόνο βέβαιο. Οπότε και μου λέει, και νηστεύει. Τώρα είναι νηστεία, μου λέει. Του λέω νηστεύω, ναι, του λέω 15 μέρε. Κάτω τα άλλα γκαρσόνια, τα γκαρσόνια με αγαπούν πάρα πολύ και με στηρίζουν. Μου φέρνουν νηστίσιμο φαγητό. Λοιπόν, είχα έναν τύπο φίλο, μου έφερε έναν κομπολόι, μου λέει, μωρέ, μου λέει, δεν βγάζω κόμενα. Άκου τώρα. Του λέω, τι, δεν βγάζω μια κόμενα, μου λέει, τόση παραλία, εις πέτσες, μου λέει, τόσες ξένες, μου λέει, εσύ μου προσεύχεσαι. Σου φέρα έναν κομπολόι, μου λέει, να προσευχηθείς. Κομπολόι. Ναι. Τέτοιοι, είχαμε και τέτοια. Άμα είσαι γκαρσόνι, είναι και τέτοια. Ναι, ναι. Μόνο θρησκεολογία και παπλικέισον. Ναι, ναι. Οπότε ο Χατζηδάκης είδε σε μένα κάτι. Μου λέει, κοίταξε, είναι πολύ σπάνιον αυτό που έχεις εσύ, μου λέει, 20 χρονών παιδί, μου λέει. Έχεις, μου λέει, μια αρμονία. Ήμουν και λίγο της αριστεράς, στις απόψεις μου. Και του έκανε εντύπωση, σου λέει, τρέχεις στις εκκλησίες. Και αριστερά. Και που την άλλη υποστηρίζα τότε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το... Είχε μόλις αναλάβει, θυμάσαι. Εσείς και το 90% της Ελλάδας, ναι. Ναι, την αλλαγή. Ναι. Έτσι. Την πληρώνουμε. Θα και θα, πάψε ρε παραμυθά. Ναι, ναι. Τέλος, τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τώρα ήρθε ο νους μας. Ναι. Λοιπόν, πώς μου λέει έχεις αυτήν την ισορροπία στο χαρακτήρα. Λοιπόν, έχεις μέτρο. Πώς αποκτιέται, μου λέει, στα 20 χρόνια το μέτρο. Του λέω, άκουσε κύριε Χατζηδάκη. Είχα και του εξήγησα τον πατέρα μου, τη μάνα μου, μια οικογένεια που είχε μέτρο και ελευθερία. Το ένα αυτό. Το δεύτερο που είχα, του λέω, και έχω έναν Άγιο Γέροντα. Ούτε ήξερε ο Χατζηδάκης τι σημαίνει γέροντας. Τίποτα, ιδέα. Σιγά να μην ήξερε. Λοιπόν, το εξήγησα. Για τον Άγιον Ιάκωβο, τον Σαλίκη, για τον Πορφύριο, για τον Παΐσιο. Τα άκουε όμως. Ήταν ο πιο ταπεινός από όλους. Ναι. Ο πιο απλός. Λοιπόν, άκου, λέει. Έχουμε τέτοιους Αγίους ανθρώπους στην Ελλάδα. Του λέω, έχουμε, ναι. Λοιπόν, μα αυτή είναι περιουσία της Ελλάδας. Του λέω, ξέρεις τι λένε οι ξένοι, του λέω. Ότι η Ελλάδα το μόνο που βγάζει είναι Θοδωράκη, Χατζηδάκη και Αγίους. Έτσι λένε, του λέω. Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν. Και μου λέει, καλά, εσύ το μέτρο πώς σε δίδαξε αυτός να το αποκτήσεις. Ακούσε, του λέω. Ήταν 20 χρονών, οπωσδήποτε κάνεις λάθη. Αλλά δεν γίνεται. Οπωσδήποτε κάνεις και πολλές υπερβολές και αμαρτίες. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος μας έμαθε ότι, παιδί μου, το μέτρον αποκτιέται δια της αφαιρέσεως. Αφαιρείς από τη ζωή σου τα περιττά. Τα μετανιώνεις και τα εξομολογείς. Έτσι γίνεται η αφαίρεση. Έχουμε πολλά δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως και της τακτικής θείας κοινωνίας. Και έμεινε μότο αυτό. λέει, θα το γράψω αυτό. Το μέτρο αποκτιέται δια της αφαιρέσεως. Σωστό. Πανιερώτατε, πριν να πάμε παρακάτω, γιατί έχω πάρα πολλά θέματα να σας ρωτήσω. Αναφερθήκατε λίγο στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Και επειδή είναι εκεί, το σπίτι μου εκεί. Εκεί ήταν το σπίτι σας. Είναι. 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 Και τώρα ετοιμάζω προσκύνημα μεγάλο. Α, θα πάτε. Να χτίσω εδώ στην περιοχή της Μόρφου, το οποίο τους λέω θα είναι το μετόχιν του Οσίου Δαβίδ. Θα είναι ένα προσκύνημα με τρεις Αγίους. Θα μας το πείτε σε λίγο. Θέλω να μας πείτε όμως πρώτα αυτό. Δηλαδή πριν να πάμε, γιατί θα έρθω αμέσως μετά στο έργο το οποίο έχετε ήδη επιτελέσει εδώ στην περιοχή. Καλά, αυτό είναι αμήνυμα. Αλλά και σε αυτό που έχετε στο. Πρώτα τον πρώτο παπά γι' αυτό και τον Πέτρο τον Λαζάρου. Εντάξει, εγώ θα σας ρωτήσω εσάς και μετά θα μας απαντήσει ο Πέτρος ο Λαζάρου και ο πρώτος παπάς. Λοιπόν, ο πρώτος παπάς. Πριν από 2 χρόνια, στις πυρκαγιές της Βορείου Εύβοιας, έφτασαν οι φλόγες
και το λέω και ανατριχιάζω, σηκώθηκαν 60 μέτρα και κατέκυγαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μία πύρινη λέλαπα. Έφτασαν έξω από, από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Μάλιστα. Και εκεί με θαυμαστό τρόπο έσβησαν. Μα το δείχνουν, το αποδεικνύουν και τα οικοδομήματα της Μονής που δεν κάηκαν. Όχι, δεν εμαύρισαν. Δεν ακούμπησε η φλόγα. Μάλιστα. Και τα δέντρα. Είναι να βλέπεις έξω μια καΐλα, μαυροκαΐλα, ναι, και από μέσα γεμάτο λουλούδια. Και τις ημέρες εκείνες που έπρεπε όλα τα λουλούδια λόγω της υπερβολικής ζέστης να έχουν μαραθεί τουλάχιστον. Βέβαια. Επέστρεψαν οι πατέρες που με την εντολή του Επισκόπου τους απομακρύνθηκαν για λίγο και τα βρήκαν όλα άθικτα και να είναι λαμπερά. Λέει, λες και τα πότιζε ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά, άκουσε, άνθρωποι του Θεού, από μακριά που ήταν, έβλεπαν τους τρεις Αγίους της Μονής να μάχονται με τους δαίμονες της φωτιάς. Άκουσες αυτόν. Λίγοι το έχουν αυτόν προσδιορίσει. Ότι αυτές οι φωτιές, αγαπητέ μου, δεν έχουν μόνο χαρακτήρα τροποντινά φυσικής εξέλιξης και ενέργειας. Είναι και πνευματικών. Δαιμονικές πράξεις. Υπάρχει ο δαίμονας της φωτιάς, ο οποίος θέλει να κάψει τη δημιουργία του Θεού. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Αφού το λέει η Αποκάλυψη. Ανοίξετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Mm-hmm. Λέει ότι στους έσχατους χρόνους, το εντρίτον των δασών της γης θα καεί. Το εντρίτον των ηχθείων της θαλάσσης θα εξαφανιστεί. Το βλέπετε. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Από την Αυστραλία μέχρι την Καλιφόρνια. Το βλέπουμε. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Όλη η Ευρώπη φέτος εκρηγότανε. Λοιπόν, ήρθε και η σειρά της Εύβοιας. Μπορεί να ήταν και για τα συμφέροντα που ακούγονται, Όχι μπορεί. Για ανεμογεννήτριες και άλλα, Όχι μπορεί. Αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο δαίμονας που θέλει να καταστρέψει τη δημιουργία του Τριαδικού Θεού. Και ιδιαιτέρως τη Μονή του Οσίου Δαβίδ, που δεν είναι ένα μοναστήρι της Εύβοιας αυτή τη στιγμή. Είναι οικουμενικός άμφωνας αγιότητας. Και έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, τους Αγίους, τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Γέροντα Κύριλλον, τον διάδοχον και απνευματικό μου αδερφόν, που με στήριξε σε όλες μου τις στιγμές ο Κύριλλος, ξέρεις. Έγινα διάκος, ήρθε. Έγινα παπάς, ήρθε. Έγινα επίσκοπος, ήρθε με το λείψανον του Οσίου Δαβίδ. Έγινα μετά Μητροπολίτης εδώ, ήρθε στην εθρόνηση. Σας λέω, με εθρόνησε στην ουσία ο Όσιος Δαβίδ και ο Άγιος Κύριλλος. Μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Λοιπόν, πάντως, αυτοί οι τρεις τους έβλεπαν να κάνουν αγώνα, μάχη με το δαίμονα της φωτιάς. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι, ναι, που τον είδα μια φορά τον κύριο Ιάκωβο να κρατάει ένα φτιάρι. Και έβαλε μες στο φτιάρι χειμώνα καιρό. Κάρβουνα, ναι, από το τζάκι. Ναι. Και είχε δίπλα του χούφτες με λιβάνι και το βάζε πάνω στα κάρβουνα. Και ήταν ένα πράγμα και θεαματικό. Να το έβλεπες. Καπνός πολύ. Και κρατούσε το φτιάρι. Και σταύρωνε. Και το ρώτησε με γέροντα, μα τι κάνεις χειμώνα καιρό. Σταυρώνω τα δάση, παιδί μου. Θα δοκιμαστούν κι αυτά κάποτε. Understand? Of course. Very well. Να έρθουμε λίγο στο έργο σας. Ας το μωρέ του τον έργο. Όλοι οι αρχιερείς έχουν έργο. Εντάξει, ωραία. Άμα θέλεις να σου πω το έργο, και θα το έργο του Λεμεσού και το έργο του Ταμασού είναι πιο μεγάλο από μένα. Ναι. Άμα θέλεις να μιλήσουμε για έργο. Ναι. Έτσι. Ναι. Και η λέξη έργο θυμίζει καθολικισμό. Δεν είναι, μας ρωτήσει νομίζεις ο Χριστός πόσα γεροκομεία κάμαμε. Όχι. Ή και πόσες κατασκηνώσεις κάμαμε. Έχετε δίκιο.
Ωραία, εγώ θα πόσους σε βοηθήσαμε να πιστέψουν στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι ότι το... ο θάνατος είναι νικημένος από τον Χριστό. Ότι ο διάβολος είναι νικημένος από τον Χριστό. Ότι η αμαρτία μου που είναι μέσα μου, μέσα στα στήθια μου, που λέει και ο Κασταντζίδης, και πώς να σε βγάλω, την ενίκησε ο Χριστός. Άρα εμείς, στην ουσία, όλα είναι νικημένα αυτά που φοβόμαστε. Ο θάνατος, ο διάβολος και η αμαρτία μας είναι νικημένα από τον Χριστό. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν αγαπούμε τον νικητή. Mm. Δεν αγαπάμε τον νικητή. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το έργο. Επίσαμε τα παιδιά μας σε αυτά. Κοίταξε, μέσα σε δύο λεπτά σου είπα όλη τη θεολογία. Και πόσα παιδιά. Πόσα παιδιά πείσαμε τα παιδιά μας. Πείσαμε τις γυναίκες μας. Πείσαμε τους άντρες μας. Επίσαμε τον κόσμο μας γι' αυτό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λέει σε ένα δοξαστικό του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος είναι ο πρώτος, είναι ο ιδρυτής του μοναχισμού. Και μάλιστα του αναχωρητικού μοναχισμού. Ναι. Δύσκολου. Ναι. Και λέει, έπεισα στους ανθρώπους κατά φρονήν τα ιδέα. Αντώνιε του λέει, είσαι μεγάλος, γιατί έπεισες τους ανθρώπους να καταφρονούν τα ευχάριστα, τα γλυκά. Τη μεγάλη ιδέα. Την γλυκερότητα, ας πούμε, τις απολαύσεις, τις ειδονές. Γι' αυτό είσαι μεγάλος. Εξηγήστε μου κάτι. Απορία. Εδώ ο κόσμος σας αγαπάει. Ναι. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη και στην Ελλάδα. Αυτό στην Ελλάδα σου είπα. Μισό λεπτό. Είναι δηλαδή να απορρίσεις και να εξίστασε. Με τους δημοσιογράφους σε Κύπρο και Ελλάδα, γιατί έχετε αυτή την εκρηκτική σχέση? Με την Ελλάδα και δεν έχουμε και... Όχι, έχετε ελλαδίτες δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι. Δηλαδή εγώ διαπιστώνω ότι σας περιμένουν στη γωνία. Να πιαστούν από το κάτι που θα πείτε. Δηλαδή, εδώ θα μιλήσουμε σήμερα όση ώρα μιλήσουμε. Ναι. Η ευθεία όσο μας πάει, θα πούμε πολλά πράγματα. Είναι σαν να το βλέπω το μοντάζ που έρχεται. Το κόψε ράψε. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η σχέση? Τι πιστεύετε εσείς? Η συγκρουσιακή. Ναι, είναι εκρηκτική τη χαρακτήρισα εγώ. Όχι, συγκρουσιακή ήταν... Καταρχήν, άκουσε. Οι δημοσιογράφοι της Κύπρου ήμουν ο αγαπημένος τους επίσκοπος. Εγώ τους καταλαβαίνω. Ναι. Μαζί μου έχουν πάθει ένα ψυχολογικό σοκ οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Τους καταλαβαίνω. Αυτοί δεν με καταλαβαίνουν. Mm. Να σου πω γιατί. Διότι αυτός ήμουν ο αγαπημένος τους επίσκοπος. Συνομιλητής. Λοιπόν, διότι έβρισκαν ένα συνομιλητή που πηγάζει στα κατεχόμενα, που έχει επαφές με τους Τούρκους, που έχει επαφές με τον Πατριάρχη των Οικουμενικών και πηγαίνει τακτικά στα Ιεροσόλυμα, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, Ρωμιών, που κάνει συναυλίες με την Αρβανιτάκη, με τον μακαριστό φίλο μας τον Νίκο τον Παπάζογλου, τη Δόμνα Σαμίου, τον Αλκίνον τον Ιωαννίδη να τον είχα για ένα διάστημα πνευματικό μου παιδί. Επικοινωνιακός. Μάλιστα. Άρα σου λέει αυτός είναι ο επίσκοπος του μέλλοντος. Ναι. Πού χάλασε η μπουγάδα? Πού χάλασε αυτός τώρα ξαφνικά? Στην αλήθεια. Με βοήθησε, σε ευχαριστώ. Ναι. Στην αλήθεια. Στον ορθοτομημένο λόγο. Όταν είπαμε για τους ομοφιλόφιλους, αγαπητοί. Μάλιστα. Ξαφνικά, και κάτι άλλο, και προφητείες. Ναι. Σου λέει, μα είναι δυνατόν ο Μόρφου να έχει τέτοια εμπιστοσύνη στις προφητείες του Αγίου Παϊσίου? Μην ξεχνάς πως τον λέγαν Παστίτσιον, τον Άγιο Μερικίον. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Για να τον εμπέξουν. Και πολλά άλλα. Τον Άγιο Παϊσίο. Λοιπόν, συγχύστηκα. Σου λέει, όλους και να περιμέναμε να βγάλουν έναν τέτοιο μεσαιωνικό προφίλ, δεν περιμέναμε από τον Μόρφου, ο οποίος το θεωρούσαμε προοδευτικό επίσκοπο. Παιδί μου, ήμουν προοδευτικός και είμαι, αλλά είμαι και παραδοσιακός ταυτόχρονα. Λοιπόν, και είμαι άνθρωπος που τα πάθη μου έμαθα να τα βλέπω, να τα ομολογώ σε όλον τον λαό, όλος ο κόσμος ξέρει. Είναι καλός ο δεσποτής μας, αλλά κάποτε νευριάζει απότομα. Αλλά μετά ζητά συγγνώμη.
Άρα ξέρουν ποιος είναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Τι, οι δημοσιογράφοι ερχόντουσαν, κάναν τη συνέντευξη, δεν έφευγαν. Έλεγαμε εκεί στις ωραίες ιδέες, για την αλλαγή του κόσμου. Εγώ πέρασα με δίμου την αριστερά. Δεν πέρασα μόνο από τους Αγίους. Ήξερα να τους χειρίζομαι όλους αυτούς. Οι Άγιοι όμως. Ναι, οι Άγιοι όμως πάνω απ' όλα είναι την αλήθεια που αγάπησα. Εκεί στην αλήθεια ήταν απόλυτη. Έτσι, η αλήθεια δεν χωράει. Είναι, δεν χωράει μαυρό-άσπρο. Ναι. Γκρίζο. Δεν χωράει, όχι. Έτσι, είναι φως ή είναι σκότος. Άρα θεωρείτε ότι οι προφητείες, τις οποίες αναφερόσταν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δυσανεξία στη λέξη και μόνο προφητεία, ακόμα και από ανθρώπους εκκλησίας. Εγώ είμαι παιδί προφητών. Οι οποίοι... Άκουσες. Ναι, ξεκάθαρα. Το λέτε ξεκάθαρα. Εμένα με γέννησαν αυτοί. Ναι. Με διαμόρφωσα. Αν αρνηθώ τον προφητικό λόγο Παϊσίου, Ιακώβου, Πορφυρίου, Ευμενίου, Σοφρονίου, τότε τι μένει από μένα. Πέ μου, αρνηθώ δηλαδή τον εαυτό μου. Να σου λέει δηλαδή ένας Ιάκωβος, παιδί μου, να προσέχεις τον εαυτό σου διπλά. Έχεις ιεράν αποστολή να επιτελέσεις. Ούτε είναι τυχούσα. Και να είσαι 19 χρονών. Πώς γίνεται 20. Να θα γίνεις επίσκοπος, παιδί μου, στον τόπο της γενέσεώς σου. Κατάλαβες. Δεν γίνεται να το παρνηθείτε αυτό. Και πραγματικά, δηλαδή, έχουν θέμα οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για μεταπατερικά κείμενα. Έχουμε αυτά τώρα. Δηλαδή, και γίνεται μεγάλη ζημιά αυτή τη στιγμή στην πίστη μας. Το διωγμό που υπέστη από τους δημοσιογράφους για τα θέματα των προφητιών του κορονοϊού, είχαμε και τον πόλη, μην το ξεχνάς, που πήγα ενάντια στην νέα τάξη πραγμάτων. Θα έρθω εκεί. Λοιπόν, και των ομοφιλοφίλων, που οι ομοφιλόφιλοι δεν είναι το πρόβλημα, είναι η ΛΟΑΤΗ το πρόβλημα. Βλέπεις εκείνη την εικόνα εκεί. Ναι. Κάμερα παρακαλώ να τη δείξει. Χωρίς την επιγραφή από κάτω όμως. Μόνο την Αγία. Η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία. Ξέρεις ποιο μου την κάμα δώρο. Τα πνευματικά μου παιδιά, οι ομοφιλόφιλοι, που έρχονται εδώ και εξομολογούνται και βοηθήθηκαν από τους Αγίους Πατέρες και Μητέρες να αντιληφθούν ότι είναι πάθος που δεν χρήζει περηφάνειας, αλλά ταπεινώσεως και σιγά σιγά άλλοι να το περιορίσουν και άλλοι να το μεταμορφώσουν σε έρωτα Χριστού. Ναι. Άρα, εμείς δεν έχουμε τους ομοφιλόφιλους. Έχουμε με αυτούς οι οποίοι θέλουν να το κάνουν φύση. Να το επιβάλλουν, όχι, δεν θέλουν να το κάνουν απλά φύση. Τα θέλουν να το, πρώτα να το αποδεχτούμε ως φυσικό και δυστυχώς βρέθηκε και επίσκοπος στην Ελλάδα να πει αυτά τα πράγματα. Και οι άλλοι σιώπησαν. Πρόσεξε. Οι άλλοι αρχιερείς σιώπησαν. Και είπε, λέει, εάν κάποιοι, λέει, διαπιστώνουν μέσα τους αυτήν την επιθυμία την έβαλε ο Θεός. Το είπε. Το είπε. Το είπε. Είναι μέσα στο διαδίκτυο και αυτό. Και μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο στον αρχιεπισκοπικό θόκο. Ο Θεός να μην τον αφήσει. Ναι. Και αυτό να μην το κόψετε που είπα. Ο Θεός να μην τον αφήσει. Έτσι. Λοιπόν, και δεν θα τον αφήσει. Έχει σχέδιο ο Θεός, αγαπητέ μου. Και ο Θεός όμως επέτρεψε... Και επέτρεψε... θα ανακαινήσει την Εκκλησία του. Με ανθρώπους γνήσιους. Στη Γλυφά... Ρωμιούς. Στη Βουλιαγμένη πριν από λίγες ημέρες έγινε βάφτιση... Ξέρω. Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Στα ίδια πλαίσια που είπα για τον προηγούμενο αρχιερέα, που βλέπει την επιθυμία αυτή και άλλες επιθυμίες. Τώρα έχουμε και επιθυμίες των παιδόφιλων. Και έχουμε και επιθυμίες των κτηνοβατών. Και έχουμε και επιθυμίες των μεταναστών. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο οι σεξουαλικές επιθυμίες. Έχουμε και αλλού είδους επιθυμίες. Να επιβληθούν και αυτοί στην κοινωνία με τον νόμο της Σαρίας. Οι μουσουλμάνοι, οι φανατικοί. Και αυτό μια επιθυμία είναι. Τι θα κάνουμε με τη λογική αυτή που είναι η λογική της νέας τάξης πραγμάτων, όλες αυτές πρέπει οι επιθυμίες πρώτα να τις αποδεχτείς, μετά να τις κάνεις νόμων και μετά να σε κυβερνήσουν. Αυτοί όλοι της νέας τάξης πραγμάτων. Ωραία, να με τα πάρουμε... τις νέες επιθυμίες. Ένα πακέτο είναι αυτά που σου λέω. Χωριστά πράγματα όμως, είναι και διαφορετικά λοιπόν, κεφάλαια. Όπως θέλεις πάρτα, εσύ κρατάς την συνέντευξη. Δίνει ο Θεός και αύριο είστε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Παναγία μου. Δίνει ο Θεός, λέω, και αύριο είστε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Παναγία. Το θέμα το οποίο αναφέρατε. Ναι. Το θέμα το οποίο αναφέρατε. Ένα από τα θέματα που αναφέρατε. Το πρόβλημα της διαχείρισης των παράνομα εισερχομένων μεταναστών. Να το πω έτσι για να μας κόψει και ένα εσουρού. Που έχει και η Κύπρος πολύ έντονο το πρόβλημα πλέον. Πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο. Γιατί είναι πιο μικρή. Είναι πιο μικρή, μουσουλμανοποιείται και όλη η Ευρώπη κλείνει τα μάτια. Κλείνει τα μάτια. Ωραία, αυτό θέλει η Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό θέλει. Εσείς αύριο πώς μπορείτε να βάλετε στεγανά. Να ξεσηκώσει τον κόσμο. Να ξεσηκώσει τον κόσμο. Σου πω. Ναι. Εγώ. Διότι μου το έκαναν κι άλλοι, ξέρεις. Ναι. Σε μια εφημερίδα ψες. Ναι. Και χρειάστηκε να απαντήσω εκεί. Γραπτός. Ναι. Κάναμε μια εξαίρεση σε αυτή την εφημερίδα, η οποία αν καλά και αυτή κάποτε μας πολέμησε πολύ. Αλλά μάθαμε να συγχωρούμε. Λοιπόν, ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, από τα πρώτα που πρέπει να κάνει, αφού κάνει 40 λειτουργίες για να του δώσει δύναμη ο Θεός και φώτιση και όραμα, τι είναι πρωτεύων και τι είναι δευτερεύων, έναν από τα πρώτα που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει, να γυρίσει όλες τις Μητροπόλεις με άδεια των Μητροπολιτών και να ενημερώσει ποια είναι τα πρωταρχικά προβλήματα της κοινωνίας που θα πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Mm. Τώρα το ξεσηκωμός δεν σημαίνει πετροβολό. Όχι βία. Είπα, όχι βία. Νόμιμα. Νόμιμα, πίεση, διαμαρτυρία, ναι. Νόμιμα. Λοιπόν, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, λοιπόν, να διαμαρτυρηθεί δυναμικά στους επόμενους κυβερνώντες. Κοίταξε τι ωραία που κυβερνά ο Θεός στην ιστορία της Κύπρου, την ίδια περίοδο που έχουμε αρχιεπισκοπικές, μετά έχουμε αμέσως πολιτικές, προεδρικές, έτσι θα έχουμε καινούργιο πρόεδρο, καινούργια κυβέρνηση, που ας ελπίζουμε να είναι λιγότερον υπάκουη στην νέα τάξη πραγμάτων που προωθεί την μετανάστευση. Ναι. Ποιος του το είπε του κόσμου αυτό, Στέφανε? Ας εσύ που το λες από τους θαλάμους του φόκους και τους άναψες φόκων. Φόκο, ξέρεις τι σημαίνει στα κυπριακά? Φωτιά, φωτιά. Φωτιά. Λοιπόν, οι υπόλοιποι δεν τα λένε. Τα υπόλοιπα κανάλια της Κύπρου σιγησά το πάσα σάρξ. Ξέρεις τι θα πει σιγησά το? Απορώ. Πώς γίνεται, πάλι πέφτουν λεφτά. Αυτά θα τα πεις εσύ. Εντάξει. Έτσι, σηκωτολογίες. Εντάξει. Έτσι, μην μου τα βάζετε όλα μέσα. Όχι, εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Και αντί στο θρόνο να πάω στο κελί της φυλακής, που λέει και ο Άκης ο Πάνου, ναι, η μισή καλή στο κελί της φυλακής. Άρα. Και οι άλλοι ξέρεις που είναι. Ναι. Στο τρελάδικο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα ξεσηκωμός απέναντι σε αυτή την. Βέβαια. Πρέπει να γυρίσει ο αρχιεπίσκοπος, αφού προηγουμένως πείσει. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, αγαπητέ. Πρέπει να πείσεις τους αρχιερείς σου. Να μιλήσουν. Να μιλήσουν. Και αν δεν μιλήσουν εκεί, να τους πεις, σας παρακαλώ, αφήστε με να έρθω μια φορά στην Μητρόπολη. Και δεν κρίνω και να γυρίσεις από πόλη σε πόλη, να το παίξουμε μακάριος. Όχι. Η δουλειά μας γίνεται και με τους δημοσιογράφους. Η δουλειά μας γίνεται και με το διαδίκτυο. Εγώ γύρισα και πήγα που ήθελα να κάνω ομιλίες. Με καλεί όλη η Ελλάδα, όλη η Γερμανία, όλη η Αυστραλία, η Αμερική. Έλα να σου πληρώσουμε και να μας κάνεις ομιλίες. Γιατί να τσακωθώ με τους επισκόπους σας? Θα τα λέω από εδώ. Τα λέω από εδώ και ακούει ο κόσμος όλος. Να καλέσεις τον κόσμο και να δεις. Όπως καλούσε ο Μακάριος εκεί στην Αρχιεπισκοπή. Για να τους κάνεις μια ομιλία ενώπιον 100.000. Και να τους φέρεις και πρώτων ευθυνών τους, διότι αν δεν ξεσηκωθεί ο λαός, θα πάψει να είναι λαός. Ακριβώς. Οι στατιστικές λένε ότι όπως η Ελλάδα αργοσβήνει, η Κύπρος αργοσβήνει ακόμα πιο γρήγορα. Κοιτάξτε όμως, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, να, την οποία μπορεί να μας προλάβει. Mm. Ναι, να μην προλάβουμε. Και να δώσει λύσεις. Μόνος του. Ο ίδιος ο Θεός μέσα από τα χάλια των ανθρώπων, ναι, διότι δια των ενεργειών των ανθρώπων εργάζεται και ο Θεός. Πρόσεξε. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ένα, όπου θα υπάρξουν τέτοιες ανακατατάξεις, ιδιαιτέρως στη διαλυμένη Ευρώπη, ακούσες τον όρο, διαλυμένη Ευρώπη,
στην Αμερική, η οποία θα δεχτεί φοβερές καταστροφές. Φυσικές. Και φυσικές και αφύσικες. Και μην με ρωτάτε λεπτομέρειες. Γι' αυτόν έχουν μιλήσει οι Άγιοι. Θα πληρώσει ο κάθε λαός τα αμαρτήματά του. Και έχουν πολλά. Και αυτοί έχουν πολλά. Λοιπόν, ήδη έχουν αρχίσει και ανησυχούν για τη δυτική ακτήν που δέχεται τους τελευταίους μήνες αλλεπάλληλους σεισμούς, 6 Ρίχτερ και πάνω, και δεν τα λένε εδώ. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, στην Αμερική. Τι νομίζεις, ο Θεός εν καμιλάρης? Πολύ μόνο, μας τα μαζεύει. Και περιμένει τη μετάνοια μας. Δεν έρθει η μετάνοια, θα έρθει εχείριση. Και εχείριση είναι πάντα επώδυνη. Αυτά είναι που δεν θέλουν να λέει ο Μόρφου. Τώρα εγώ έχω κανένα λόγο παραμονές εκλογών να σου λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρεις, φίλος ο Πλάτων, φιλτά τη αλήθεια. Δεν μπορώ να ξεφύγω από την αλήθεια, αγαπητέ μου. Και όχι ας μη γίνει ο Αρχιεπίσκοπος. Ας με βγάλουν και από Μόρφου. Το κελί μου το έχω χτισμένο. Για να ζήσω ασκητικά τα υπόλοιπα 30 χρόνια που μου εναπομένουν, όπως μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού. Είναι δύσκολο να... Άρα πολλά θέλει... προβλήματα θα τα δώσει κατά τον Ηράκλητο ο πόλεμος και οι επιδημίες και οι σεισμοί και οι καταποντισμοί που είναι αποτέλεσμα τριών μεγάλων αμετανόητων αμαρτιών. Των εκτρώσεων, των παραφύσεων που γίνονται εντός και εκτός γάμου, όχι μόνο από τους ομοφιλόφιλους. Από όλους. Και σατανισμός μαγεία. Είναι πολύ διαδεδομένη, δυστυχώς και στην κυρίως Ελλάδα. Και ούτε αναφέρονται οι οικοί αρχιερείς. Λέξη. Τίποτα. Και αλωνίζουν οι μάγισσες και οι μάγοι, οι σατανιστές, οι παιδόφιλοι, όλα αυτά είναι μια παρέα. Αποκρυφισμός σε εκπληκτική άνοδο. Εκπληκτική άνοδο. Με τη νέα τάξη πραγμάτων να τα προμοτάρει όλα αυτά. Με τον Κλάους Βάμπ να βγαίνει... Το διαδίκτυο. Να τα... βέβαια. Άνοιξε ένα τηλέφωνο και του πιο σοβαρού καναλιού και θα δεις από κάτω διαφημίσεις. Μέντιουμ και... Μέντιουμ, μαγεία και σαρκικά. Όλων των ειδών. Ναι, ναι. Και μετά σου λένε, μα γιατί αναπτύχθηκε έτσι η παιδοφιλία, γιατί έχουμε τόση διαφθορά. Και αν μιλήσεις, δηλαδή άμεσα η νέα μόδα είναι να σου κολλάνε την ταμπέλα. Ο ρατσιστής, ο συνωμοσιολόγος, ο ψεκασμένος, ο γραφικός. Να σου πω. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ το υπέστην αυτό που λες. Ναι. Και εσύ το υπέστης. Ναι. Όμως, τελειώνει αυτό. Είναι μια από τις παρήγορες και ταυτόχρονα τραγικές συνέπειες όλης αυτής της διαφθοράς που πλέον είναι πασίδηλη και μέσα στο ράσο και έξω από το ράσο. Παντού, παντού δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι το ψάρι νευρώμησε και μάλιστα από την κεφαλή. Και όλο το σώμα. Και όλο το σώμα. Και τώρα είναι και η ουρά σχεδόν. Οπότε θα ψάχνουν να βρουν σε λίγους μήνες, σου λέω, με το κερί. Βλέπεις αυτές τις λαμπάδες που τις ανάβουμε για τους Αγίους μας και τον Χριστό μας. Έτσι θα ψάχνουν να βρουν ένα δημοσιογράφο που να λέει την αλήθεια. Έναν παπά που να ξέρει να κάνει λειτουργίες μυσταγωγικές που να παρηγορούν την ψυχή, ένα δεσπότη που να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, ένα γιατρό που να τους λέει την αλήθεια, ένα δάσκαλο που να διδάσκει ορθοδοξία και ιστορία. Και ιστορία. Θα τους ψάχνουν με το κερί. Γι' αυτόν η επέλαση του σκότους, τώρα ζούμε μέσα στο ψηλαφυτό σκότος, όλοι μας, όχι Κύπρος και Ελλάδα. Όλος ο δουνιάς. Αυτή η επέλαση του δαιμονικού σκότους, του ψεύδους της παραπληροφόρησης, κατ' εμέ,
είναι εις τας δυσμάς του. Τελειώνει. Τελειώνει. Άρα η προσευχή ημών, η υπομονή, η αναμονή και όχι πολλές φιλοδοξίες. Ας μην γίνω τώρα αρχιεπίσκοπος. Όχι πολλές φιλοδοξίες, νεόφυτε και Στέφανε. Υπομονή. Να περιμένουμε να μιλήσει και ο Θεός. Έχει τον τελικό λόγο. Ένα από τα θέματα τα οποία σας έφεραν απέναντι από το σύστημα και τη λογική που πλασάρει το σύστημα ήταν ο κορονοϊός. Ήταν η θέση σας ενάντια στις υποχρεωτικότητες. Ήταν η θέση σας που φωνάζετε, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος επιστήμονες που σας συμβουλεύουν για ιατρικά θέματα, γιατί δεν είστε γιατρός. Σας έλεγαν ότι οι μάσκες δεν, είναι αυτό, δεν προσφέρουν αυτό που προσέφεραν. Ότι βλάπτουν κιόλας. Ότι βλάπτουν κιόλας, πολύ σωστά το λέτε. Και φυσικά τα εμβόλια. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία τα παρουσίαζαν ως, χρησιμοποιώ λόγια, αρχιερέων της Ελλάδας. Θείο δώρο. Από εδώ λέει ο πρώτος της Ελλάδος. Από εδώ το εμβόλιο, από εδώ ο τάφος. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Ακού λογική. Λοιπόν, έχοντας τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, αισθάνεστε δικαιωμένος και προς αυτά που λέγατε. Μαυροφορεμένος αισθάνομαι. Μαυροφορεμένος αισθάνομαι. Δικαιωμένος τι να δικαιωθώ, δηλαδή που, γεμίζουν οι τάφοι με νέα παιδιά, αθλητές και γιατρούς και νοσοκόμους και ηθοποιούς και καλλιτέχνες. Και στην Κύπρο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι έβλεπα τα στατιστικά και τα συζητούσαμε και προηγουμένως με τον κύριο Πρωτόπαπα. Πρωτοπαπάς, έτσι. Στο τέλος είναι ο τόνος. Δεν είναι πάπας, είναι παπάς. Ναι. Είναι στο 30% παραπάνω η αυξανόμενη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες στην Κύπρο. Στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα τα δεδομένα. Υπάρχουν πλέον μελέτες οι οποίες κάνουν. Ποιος το λέει αυτό που λες εσύ, δημοσιογράφος στην Κύπρο? Ούτε στην Ελλάδα το λένε, δεν το λένε. Εγώ σου λέω αυτόν και μόνο να ακουστεί από τον Στέφανο, ναι. Δαμιανίδη που ήρθε στην Κύπρο. Λοιπόν, θα θεωρηθεί. Όχι, υπάρχουν μελέτες. Θα θεωρηθεί είδηση. Είδηση δεν είναι. Εγώ χθες το βράδυ έβλεπα στη δελτία ειδήσεων στην Κύπρο εδώ πέρα που ήρθα. Ότι το θανατικό στην Κύπρο, ναι, αυξήθηκε κατά 30%. Δεν το λένε δημοσιογράφοι. Όχι, δεν το λένε. Το λέει μόνο ο ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, που είναι η ειδικότητά του. Δημοσιολόγος, βέβαια. Δημοσιολόγος. Επιδημιολόγος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο άνθρωπος μελετά στατιστικές. Ναι. Και τον κόβουν. Και τον βάλαν και φυλακή ακόμα. Όταν είχε διαμαρτυρηθεί στα περιστατικά. Ναι. Δηλαδή και έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από το Χάρβαρντ και θα μπορούσε να φωτίσει τα πράγματα με τη δική του επιστημοσύνη. Πώς ήρθε ο πρωτοπαπάς και είπε, ρε παιδί μου, εγώ γιατί να εργάζομαι, λέει, για γερμανικά συμφέροντα. Να εργαστώ, λέει, για ελληνικά συμφέροντα. Για την πατρίδα μου. Να βγάλουμε, λέει, ένα δορυφόρο η Ελλάδα σε μια εποχή πληροφορικής. Πόλεμο! Λοιπόν, ήρθε ο Σωτηριάδης από το Χάρβαρντ. Τον παρακαλούσαν τα Εμιράτα, τα Αραβικά Εμιράτα. Μην είναι καθηγητής εδώ. Στην Κύπρο δεν θα σε προωθήσουν. Δεν θέλουν την αλήθεια. Και οι Άραβες παρακαλώ. Θέλουν οι Άραβες πιο πολύ την αλήθεια από εμάς. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος, τον βάλα φυλακή. Λοιπόν, ουδής προφήτης εν τη δία πατρίδη αυτού. Εφαρμόζεται για άλλη μια φορά. Όχι, εγώ πάντως, δηλαδή, και δεν με βάλαν ακόμα, είναι που με προστατεύει το ράσον και η αγάπη του κόσμου. Ακούσες. Ναι. Το ράσον και η αγάπη του κόσμου. Και άμα φαντάζομαι, λάμα θέλει η πρόνοια του Θεού, τιμή μας. Και φαντάζομαι, πανιερότατο, ότι σε αυτήν την αγάπη του Θεού, αυτή την αγάπη του Θεού θα την κάνετε όπλο στη φαρέτρα σας. Αν δώσει ο Θεός, ξανά λέω, και αύριο μεθαύριο είστε αρχιεπίσκοπος στην Κύπρο, έτσι, για να αντιμετωπίσετε θέματα και όπως είναι το λαθρομεταναστευτικό, θέματα όπως είναι ο πόλεμος που πρέπει να γίνει απέναντι σε όλες αυτές τις υποχρεωτικότητες και τις λογικές οι οποίες εφαρμόζει η Νέα Τάξη Πραγμάτων, και σε ένα μεγάλο πόλεμο ακόμα. Γιατί η Νέα Τάξη Πραγμάτων, όσο κόβει αυτούς οι οποίοι λένε το αντίθετο, ναι, αυτούς οι οποίοι έχουν το δικό τους αφήγημα, βλέπε Κλάους Βάμπ, βλέπε Χαράρι, που λένε, τι λένε, ότι η νέα θρησκεία είναι η επιστήμη. Βλέπε Bill Gates. Βλέπε Bill Gates. Έτσι. Οπότε, ποια θα είναι η σχέση σας με την επιστήμη αύριο μεθαύριο, εσάς, με την επιστήμη, που... Κοιτάξτε... Και την τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή,
αυτό που πλασάρεται ως επιστήμη, από το ΣΒΑΜ που είπες, από τον Bill Gates, από το Χαράρι, τους ξέρω και τους παρακολουθώ καθημερινά αυτούς. Mm-hmm. Αφιερώνω τουλάχιστον μία-δύο ώρες την ημέρα για να τους μελετώ όλη αυτή την κίνηση των εθνών, των λαών, των ιδεών και των σκοπιμοτήτων, των σκοτεινών δυνάμεων και των φωτεινών δυνάμεων. Όχι μόνο τις σκοτεινές. Mm-hmm. Έχουμε και φωτεινές δυνάμεις. Σαφώς. Είναι χρέος του Επισκόπου αυτό σήμερα. Και η τεχνολογία, χάρη τη Θεού, μας βοηθά. Μου είπε κάποτε και ο Άγιος Πορφύριος, μωρέ, έτσι μιλούσε. Θα έρθει η εποχή που θα ακούγεται η φωνή σου από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Πώς θα γίνει, του λέω αυτό. Θα βοηθήσει και η τεχνολογία. Και να που ήρθε. Λοιπόν, εγώ τα παρακολουθώ αυτά. Η επιστήμη που, το ερώτημα σου, ναι, αυτή η επιστήμη του Χαράρη και των άλλων άχαρων, είναι εις βάρος της επιστημονικότητας. Όταν η επιστήμη δεν είναι επιστημονική, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται. Αρχαίοι Έλληνες. Το είπαν και αυτό. Το είπαν. Λοιπόν, οπότε, το χρέος ενός επισκόπου και διάρχη επισκόπου σήμερα δεν είναι να παρακολουθά ένα Χαράρι και έναν Bill Gates που αγόρασε τη μισή γη της Ουκρανίας και την άλλη μισή γη της Τουρκίας που αύριο θα είναι Μικρά Ασία για να μας πλασάρει τα δικά του κρέατα και τις δικές του τροφές και τα δικά του φάρμακα και τα δικά του εμετικά έντομα και σκουλίκια. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επιστήμη. Αυτό είναι η επιστήμη, σε εισαγωγικά, στην χρήση των σκοτεινών δυνάμεων. Λοιπόν, μήπως αυτό ο Μοντανιέ, ο νομπελίστας της Γαλλίας που έχει μύθει τελευταία, ναι, και μιλούσε εναντίον των εμβολιασμών, δεν ήταν επιστήμονας. Αδιαφεσβήτητα. Και νομπελίστας ο άνθρωπος. Και έλεγε τα εμβόλια, ιδιαίτερα όταν γίνουν κατ' επανάληψη των άνθρωπων, θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση του ανθρωπίνου είδους. Όχι σαν βιολογία απλώς, αλλά σαν ελευθερία του όντως. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος γιατί έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, αγαπητέ μου. Θέλει να αμαρτάνεις, αμάρτησε. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, ως τις θέλει, ως τις θέλει, όμως, ελθεί. Έτσι το λέει. Λοιπόν, και αυτή τώρα, ο στόχος τους είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Και βγαίνει ένας Μοντανιέ, είναι ο άλλος ο Βιετναμέζος που είναι και στη Γερμανία. Γερμανοταϊλανδός, ο Σουχαρίτ Μπάγκτη. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τεχνολόγος. Ακόμη είναι και ο εφευρέτης της τεχνολογίας, το mRNA, ο Ρόμπερτ Μαλόν. Έχει. Μάλιστα. Πόσοι και πόσοι δεν βγήκαν. Τους κόψανε. Αυτή είναι η ευθύνη των συναδέλφων σας. Η τεράστια ευθύνη. Γι' αυτόν και ο Μόρφου εις ένδειξη διαμαρτυρίας τώρα σε αυτόν τον λεγόμενο προεκλογικό των αρχιεπισκοπικών εκλογών του 2022 απέκλεισε τους δημοσιογράφους. Ξέρεις τι είπα σε κάποιον από τους παλαιούς δημοσιογράφους της Κύπρου. Κατ' εμένα νούσιμος άνθρωπος. Ήταν χρόνια στο ΡΙΚ. Τώρα είναι σε άλλο σταθμό μετά τη συνταξιοδότησή του. Και του είπα, του λέω, άκουσε, δεν θα έρθω. Μα γίνεται, μου λέει, να είσαι υποψήφιος, ένας Μόρφου, μου λέει, που όποτε, μου λέει, μιλήσει σε ακροαματικότητα και τηλοψία ανεβαίνει, λοιπόν, να μην έρθεις, επιείσαμεν ουδέν. Του λέω, όχι, σε κανένας σας. Μου λέει, γιατί. Γιατί δεν σταθήκατε, όχι δίπλα μου, αφήστε με μένα, πετάξετε με μένα. Δεν σταθήκατε δίπλα στον κόσμο. Την ώρα που απειλείτο η ζωή τους με μία φόλα.
Και εγώ, τι ήθελες, μου λέει, να ρέμετε τις απόψεις στις δικές σας που ήταν αντιεπιστημονικές. Όχι. Να προβάλλετε σε ίσες ώρες, ανάλογες ώρες και τις απόψεις άλλων επιστημών. Και να δώσετε τη δυνατότητα του κόσμου της ελευθερίας, της επιλογής. Ο κόσμος μας τώρα φοβισμένος, παραπληροφορημένος. Τα παιδιά μας απειλούμενα ότι θα χαλάσει η καθημερινότητά τους και το φραπέ τους. Και η παρέα τους. Ότι μπορεί να κοπεί και το διαδίκτυο ακόμη και πώς θα ζήσουμε χωρίς βαρβάρους. Έχετε δίκιο. Πήγαν όλα, του λέω, και όλοι και όλες. Και έβαλα. Οι αρχιερείς και αυτοί παραπληροφορημένοι. Η αρχιερέα. Και φοβισμένη. Και φοβισμένη. Λοιπόν, έχει κανέναν αρχιερέα που θέλει το θάνατο. Όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε άνθρωποι της ζωής του Αγίου Πνεύματος και λέμε και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν. Και αυτή παραπληροφορημένη είναι. Λοιπόν, γι' αυτόν μέσα μου δεν είναι δικαίωση που αισθάνομαι για να σου απαντήσω έτσι εν κατακλείδη. Όχι. Είναι πόνον, είναι θλίψη και συμπόνια πολύ στους εμβολιασμένους. Και έψαξα όλους αυτούς τους μήνες που υπάρχει μια σχετική ηρεμία η οποία θα ανατραπεί, ξέρεις, ναι. Και σε αυτόν το επίπεδο σύντομα. Προς το κακό. Ναι. Μόνον ο πόλεμος θα κάνει φρένο. Χειρόφρενο, ναι. Χειρόφρενο. Μόνον ο πόλεμος. Λοιπόν. Για τους εμβολιασμένους λέγατε κάτι. Ναι, ναι, δεν ξέχασα. Ελυπήθηκα τώρα, δεν συγκινήθηκα. Όλες αυτούς τους μήνες της ανήσυχης ηρεμίας που προσωπικά περιμένω όλα αυτά τα φοβερά και εξαίσια να αρχίσουν να γίνονται. Έναν σκεφτόμουν. Πώς να βοηθήσω, ό,τι και να είμαι, όπου και να είμαι, από εδώ, από την Ευρύχου, την ταπεινή και ωραία και ήσυχη. Τα βράδια εδώ εμείς έχουμε ωραία ησυχία και μας αρέσει η νυχτερινή ζωή. Έτσι την αξιοποιούμε. Για να έχουμε φως, φώτιση την υπόλοιπη ημέρα. Σκεφτόμουν, προσευχόμουν, παρακαλούσα, ρωτούσα. Πώς να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας, τα πνευματικά μας παιδιά που εμβολιάστηκαν. Αυτό πρέπει να είναι το ερώτημα από εδώ και πέρα. Πώς. Να τα βοηθήσουμε να αντιληφθούν ότι έκανα λάθος, να μην πνιγούν μέσα στον εγωισμό τους και στην τάχα επιστημοσύνη των τάχα μου επιστημόνων, και όταν αντιληφθούν ότι έκανα λάθος, εάν πιστεύουν σε Θεόν, και πιστεύουν οι περισσότεροι των Κυπρίων, αριστεροί και δεξιοί, είναι ένα από τα καλά που έχουν οι Κύπροι αυτό, που δεν το βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα, να πας σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ιατρικό, όπως είπε ένας φωστήρας αρχιερέας, που θέλει να γίνει και αρχιεπίσκοπος. Αλλά το πρόβλημα είναι κατεξοχήν πνευματικό. Λοιπόν, ό,τι αφορά τη ζωή και το θάνατο, την υγεία και την ασθένεια, είναι κατεξοχήν πνευματικό. Λοιπόν, να τους βοηθήσουμε λοιπόν. Να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι έκαμε λάθος, να πας σε πνευματικούς, ξέρουν αυτήν τη γλώσσα που μιλούμε τώρα, να τους βοηθήσουν να μετανοήσουν και με κάποιες ευχές εκκλησιαστικές το φαρμάκι γίνεται νερό. Τι λέει το Ευαγγέλιο, ακόμα και αυτόν το πρόβλεψε. Καν θανάσιμον τι πίεται που μοιάψεται. Και αν κείτε κάτι που είναι θανάσιμο,
δεν θα σας αγγίξει, χριστιανοί μου, αρκεί να έχετε μετάνοια και ταπείνωση. Χρειάζεται ταπείνωση και από την εδώ πλευρά και από την εκεί πλευρά. Ναι, να μην μοιραστούμε. Έρχονται μερικοί δημοσιογράφοι και τι λένε. Α, λέει ο Μόρφου, λέει τώρα, επειδή εστήριξεν τους ανεμβολίας τους και είναι έναν 30 περίπου της 100 η δεξαμενή των ψήφων των ανεμβολίαστων, στοχεύει να αντλήσει ψήφους από τους ανεμβολίαστους. Ακούς, τέτοιος είναι ο Μόρφου, ρε Μανώλη, και γράφεις τέτοια πράγματα. Ε? Λοιπόν, όχι βέβαια, αν ήταν έτσι, υπάρχει μια δεξαμενή που δεν είναι 30%, είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάρα πολύ μεγαλύτερη. Εγώ θα πω... Να σου πω ποια δεξαμενή. Ποια. Και δεν το χρησιμοποιώ. Και δεν το κάνω και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Η straight. Α. Δικαιούστε να γελάσετε. Α. Αλλά έχω άδικο. Όχι, δεν έχετε άδικο. Αλλά αν το κάνετε... Η άλλη η ομάδα. Οι ομοφιλόφιλοι οι οποίοι μετανοούν. Ναι. Και με αγαπούν όλοι αυτοί, ξέρεις. Να σας πω κάτι. Αν το κάνετε, είναι λάθος γιατί είναι διχαστικό. Ακριβώς. Δεν είσαι επίσκοπος. Έτσι. Δεν είσαι πατέρας. Διχάζεις αυτή τη στιγμή. Είναι σετέρας. Ναι. Έτσι. Και εσείς, σε αυτά τα χρόνια, επειδή σας παρακολουθώ και τις ομιλίες σας, δεν υπήρξατε διχαστικός. Είναι μύθος και είναι μία ακόμα από τις ταμπέλες που προσπάθησαν να σας κολλήσουν η Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία ναι. η ίδια στο αφήγημά της είναι διχαστική. Εσείς δεν είχατε διχαστικό λόγο. Εσείς λέγατε κάποια πράγματα, αυτά που πιστεύατε. Και αυτά λέτε τώρα πάλι. Τι είμαι διχαστικός, ένας άνθρωπος που ενώ μιλώ για την πατρίδα και συγκινούμε, τραγουδώ τραγούδια πατριωτικά σε κάθε τραπέζι που κάθουμε. Ταυτόχρονα επέρασα και από την αριστερά και την αγαπώ κιόλας. Πώς σας φαίνεται αυτό. Είμαι διχαστικός με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείτε να είστε διχαστικός. Και ταυτόχρονα μιλώ για την αγιότητα 10 Αγίων. Ε? Όχι, ναι, ναι. Και όταν με ρωτήσουν για τον μοναχισμό, τους λέω για τον γάμο. Ναι. Ότι τους λέω, εγώ γνώρισα πολύ ωραίους παντρεμένους και νυφευμένους, που προτιμώ να μιλώ για τον γάμο, τους λέω, γιατί στο σπίτι μας ο γάμος λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά σε μένα. Να γυρίσω λίγο σελίδα. Να το αφήσουμε λίγο πίσω. Νομίζω το αναλύσαμε επαρκώς το κομμάτι του κορονοϊού και όλων αυτών των θεμάτων. Είπατε, τραγουδάτε πατριωτικά τραγούδια. Μην με βάλεις να τραγουδάω. Όχι, 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 δεν έχω να κάνω αυτό. Αλλά αν θέλετε, δεν θα έλεγα ποτέ όχι, βέβαια. Έτσι. Ο σύγχρονος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, στα θέματα τα εθνικά, ναι. στα θέματα που αφορούν και τη σχέση Κύπρου-Τουρκίας και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Και τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου, έτσι πως θα έπρεπε να είναι, θα πρέπει να έχει άποψη. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος, να το πω απλά και λαϊκά, θα πιάσει από το αυτί τον πρόεδρο, θα πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, βρέσεις, γιατί δεν έχετε κάνει ΑΟΖ μεταξύ σας τόσα χρόνια. Βρέσεις, γιατί αν έχεστε και δείχνετε τέτοια υποτέλεια απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι εχθές, πατέρα μου, με το που προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, το πρώτο μήνυμα που πήρα στο κινητό μου τηλέφωνο ήταν «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία». Μάλιστα. Το έχω κρατημένο, το έβγαλα φωτογραφία. Λέω, είναι δυνατόν. Και επειδή είχα χρόνια να έρθω στην Κύπρο, μετά πέφτω πάνω και στο φωταγωγημένο πανηγύρι εκεί στο πενταδάκτυλο. Μάλιστα. Και λέω, μα γιατί αυτό αναβοσβήνει. Μου λέει, και πού να δεις ποιος πληρώνει το ρεύμα. Και δεν θέλω να το πιστέψω, ακόμα δεν θέλω να το πιστέψω ότι δεν μας πληρώνουν και το ρεύμα η εισβολή. Να τους το πληρώνουμε εμείς, ακόμα λίγο. Ωραία, το ερώτημα είναι. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Έτσι, έμπειρα. Είμαστε χουμπαρτάδες πάντως. Ακόμα... Εγώ μένω στο λίγο. Το αν είμαστε χουμπαρτάδες είναι άλλο θέμα. Ναι. Πρέπει να έχει άποψη ο Αρχιεπίσκοπος για αυτά τα θέματα. Άκουσε, τώρα σοβαρά μιλώ. Ναι. Ό,τι και να κάνεις του Κυπρίου αρχιερέως, το έχει μέσα στο αίμα του να τοποθετείται στο εθνικό θέμα. Ναι. Δεν είναι ζήτημα αν επιθυμούμε επιστροφή στην Εθναρχούσαν Εκκλησία. Όχι, όχι. Που φοβόντουσαν μερικοί, είτε αριστεροί σύντροφοί μου, είτε δεξιοί φίλοι μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε κατακτητή και μας γυροφέρνει και θέλει μάλιστα να κατακτήσει όλη την Κύπρο
και το μισό Αιγαίον και τη μισή Κρήτη. Να τα ακούσουν οι κριτικοί αυτό, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί ένας επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος να μην έχει άποψη. Δεν μπορεί να μην έχει άποψη ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος. Δεν μπορεί να μην κάνει δηλώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι πολιτικό νόν. Εάν γίνει το θαύμα των πάλε θαυμάτων και οι αρχιερείς της Κύπρου, πρώτα ο λαός. Πρώτα ο λαός. Πρώτα ο λαός, να πάμε με τη σειρά. 18 Δεκέμβρη. 18 του Δεκέμβρη, με βάλει μέσα στο τριπρόσωπο και μετά προς το τέλος του μήνα με βάλουν οι αρχιερείς προεστόταντους και γίνει αυτό το θαύμα των πάλε θαυμάτων, το τονίζω, στα θαύματα πιστεύουμε και τα ζούμε, τότε έμπλεξε η νέα τάξη πραγμάτων και έμπλεξαν όλοι οι πολιτικοί με έναν αρχιεπίσκοπο που γνωρίζει γεωστρατηγική και την μελετά και κοίταξε κάτι που λίγοι το ξέρουν, που έχω φίλους αδελφικούς, που έχω πνευματικά παιδιά μελετημένα και διαβασμένα, όχι οπαδούς, μελετημένα, διαβασμένα, προσευχόμενα, τα οποία θα είναι δίπλα μου και θα με συμβουλεύουν για όλα τα θέματα. Για μας εθνικό θέμα είναι και το μεταναστευτικό. Για μας εθνικό θέμα είναι και τα διαζύγια, τα πολλά που κάνουμε εμείς. Για μας εθνικό θέμα είναι τα παιδιά των διαζευμένων και των μονογονικών οικογενειών. Οι άνθρωποι οι οποίοι ναρκώνονται, οι ευαίσθητοι με τα ναρκωτικά, για να μην βλέπουν τα λάθη και τα πάθη τα δικά μας, που δεν τα αντέχουν. Τα όλα είναι εθνικά θέματα. Λοιπόν, η υπογεννητικότητα, η επιθετικότητα των Τούρκων, οι σκοπιμότητες της νέας τάξης πραγμάτων, για να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Το ακούν μερικοί και λένε, μα πιστεύει ο Μόρφου, λέει, άνθρωπος που διέβασε 3 βιβλιοθήκες, αυτά τα μυθεύματα, επειδή διέβασα τα πιστεύω. Επειδή έχω φίλους που ασχολούνται με την τεχνολογία, με τους δορυφόρους, με το λαϊκό τραγούδι, ασκητές εις το Άγιον Όρος, εις το Σινά, εις το Βονάι Σάβα, στα Ιεροσόλυμα, επειδή έχω φίλους εις την Αυστραλία, στη Γερμανία, στη Νέα Νιόρκη. Έμπλεξαν. Έμπλεξαν. Τους το λέω να το ξέρω. Δεν κρύβομαι να το παίζω ξέρισμα. Εγώ θα βλέπω μόνο τα πνευματικά. Όλα είναι πνευματικά. Ακούς, όταν η Εκκλησία, κύριε Στέφανε, ασχολείται και σου λέει, ήρθα σπίτι μας. Ναι, ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, από που ήρθες. Θα πάω να φάμε, Στέφανε, μετά, αλλά τώρα είναι νηστεία και θα φάμε ψαρικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Εκκλησία ασχολείται και με το τι θα φας. Τα πάντα όλα. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ασχολείται και με τον έρωτα και με την αγάπη και με το σεξ. Έχει άποψη. Και σου την προτείνει γιατί γνωρίζει τι είναι υγεία ψυχής και σώματος. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην έχει άποψη για τον κατακτητή και την επιθετικότητα του κατακτητή. Και ο κατακτητής για μένα δεν είναι μόνο ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι ο σημερινός και όχι ο αυριανός. Αγνατούμ. Yes. Έτσι. Δεν είναι ο αυριανός. Τι θα κάνουμε με τον μεσιανικό σιωνισμό των αλλοχητώνων. Τι θα κάνουμε με τα άθεα γράμματα της Ευρώπης που γέμισαν δηλητήριον το αίμα μας και το νου μας και τον εγκέφαλό μας. Άρα είναι πολύ παράμετροι να ασχοληθεί ένας. Γιατί επιτρέπεται, γιατί δεν αντιδρούν. Και προς τιμήν του, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης ασχολείται με το οικολογικό. Και τον ονομάζουν και πράσινο πατριάρχη. Και είναι τιμή του, εγώ σου λέω, που το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί επιτρέπεται στον Βαρθολομαίο να ασχολείται και όχι στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να ασχολείται με τους κατακτητές.
όχι τον κατακτητή, τους κατακτητές. Ενωμένη Ευρώπη, επαναλαμβάνω, μεσσιανικός σιωνισμός, νέα τάξη πραγμάτων, Τούρκοι και ο εαυτός μας. Ο κακός εαυτός μας. Άρα εγώ συμπεραίνω ότι δηλώνεται παρόν σε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά. Υπάρχουν άλλα, γιατί πριν λέγαμε για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θέματα, νομίζω υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να προτάξουμε και να εστιάσουμε εκεί. Και ενδεχομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα του οίκου μας. Και τα του οίκου μας, μιλάω για την Ορθοδοξία, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκκλησιών έχουμε διαδοχικά σχίσματα. Διαδοχικά. Δηλαδή, εκκλησίες κόβουν την κοινωνία σε άλλες εκκλησίες, αναγνωρίζουν άλλες ψευτοεκκλησίες, έχουμε το θέμα με το Ουκρανικό, έχουμε το θέμα με την ψευτομακεδονική εκκλησία που πραγματικά εμάς. Εμένα ως Μακεδόνα με προσβάλλει αυτό το οποίο συμβαίνει. Πρέπει να μπει μια σειρά εκεί, νομίζω. Και όλη αυτή η ιστορία μυρίζει πανθρησκεία. Μα μόνο. Χάος. Χάος. Το οποίο είπατε είναι και κοντά. Χάος θυμίζει. Χάος. Το αυτήν τη στιγμή προγευόμεθα του χάους. Ναι. Έτσι. Άρα θα αφήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ας ασχοληθούμε λίγο με πώς αποτρέψουμε το χάος. Λοιπόν, και το χάος, από ό,τι φαίνεται, πρώτα αλλαγή. Και κύρια, είναι χάος πνευμάτων. Αυτά που περιέγραψες, τα απανωτά σχίσματα. Δεν είναι. Είναι, πώς δεν είναι. Και το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν όλοι, ακόμα και χτες. Και τρίβει τα χέρια ακόμα και χτες η Αλεξάνδρεια εκαθύρεσε. Δεν το ξέρεις αυτό. Καθύρεσε ένα Ρώσον. Ναι. Που φταίνει και αυτοί οι Ρώσοι. Τι γύρευε να στείλει έξαρχον η Ρωσική Εκκλησία στην Αφρική. Και να πει τους παπάδες, τους μαύρους, τους πικαϊμένους, τους πεινασμένους, τους φτωχούς, κοιτάξτε, φύγετε από την Αλεξανδρινή Εκκλησία, που είναι κακός, κακή μητριά, και ελάτε σε μένα τον καλό μπαμπά. Ναι. Πώς λέγεται το όνομα. Πώς λέγεται ο πατέρας στα ρωσικά. Ναι. Και ελάτε σε μένα τον καλό πατέρα να σας περιθάλψω. Να σας περιθάλψω και να σας δώσω, παπάδες μου, 300 ευρώ σύνταξη. Μα είναι πράγματα σοβαρά. Όχι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί αυτή την ώρα... υποχρεώθηκε η σύνοδος της Αλεξάνδρειας και τον εκαθύρισε. Τον καθύρισε. Τρίβει τα χέρια του Βατικανό. Διάολος τρίβει τα χέρια. Βέβαια, άμα πεις Βατικανό, διάολος, δεν είσαι μακριά. Έτσι. Near. Έτσι. Near, very. Έτσι. Close. Λοιπόν, οπότε αν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή προγευόμεθα του χάους. Αυτόν το χάος, λοιπόν, έχει και έναν καλό. Δεν θα δοθούν πρόχειρες κακές λύσεις σε όλα αυτά που ανάφερες. Βαριέμαι να τα επαναλάβω. Δεν είναι ένα το Ουκρανικό. Πολλά. Δεν είναι δύο το Αλεξανδρινό. Το Ιεροσολυμίτικο, το Κυπριακό. Να πεις, ας πούμε. Λοιπόν, κάθε γειτονιά, παιδί, να σε παίρνει από τη Γερμανία η κυρία Σουλτάνα. Και επειδή ακούτε τις ομιλίες μου και τις αρέσω και με πάει που λέμε, μου λέει, εγώ δεν θα πηγαίνω στην εκκλησία να κοινωνώ. Γιατί, κυρία Σουλτάνα μου, τώρα είσαι μια πόντια η οποία μένει στην Γερμανία, στη Βόνη, και είναι η καημένη ημέρα νύχτα μέσα στα εστιατόρια των Γερμανών, πλένει πιάτα εκεί, ναι. Αλλά κάθε Κυριακή θέλει τη λειτουργία της. Λάβετε, φάγετε. Και λέει, δεν θα πάω στην εκκλησία να... Και δεν θα πάω, λέει, γιατί δεν θα πας. Δηλαδή, ότι λέει, μνημονεύουν εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και είναι οικουμενιστής και είναι έτσι και είναι εμβολιασμένος και ο παπάς εδώ είναι εμβολιασμένος και θα κάνουμε λειτουργία. Τι θα κάνετε λειτουργία. Και θα σε μνημονεύουμε εσένα. Σκέφτηκες να της έλεγα, μπράβο σας, κάντε το. Ερετικό θα ήταν, συγγνώμη που το λέω. Συγγνώμη. Θα ήταν αιρετικό. Ξέρεις πόσοι μου είπα. Όσο και συμμερίζομαι την ανησυχία της και τις ενστάσεις της, τη συμμερίζομαι. Γιατί κάνανε πολλά. Μας κάνανε και πολλά. Αλλά... Να αποτυχιστώ, μου λέει. Να μου στείλεις αντιμίσιον και βρήκαμε παπά Σέρβων να λειτουργά πάνω σε αντιμίσιον δικό σου. Να με μνημονεύουν εμένα στη Γερμανία, εντάξει, στην Αυστραλία,
Στον Καναδά να δεις. Θα το κάνουμε χειρότερο. Μα καταλάβατε. Δηλαδή τα σχίσματα δεν είναι 10 που περιέγραψε, Στέφανε. Ναι. Ε? Ναι. Να μην σου πω είναι εκατομμύριο. Ναι. Τα σχίσματα. Δεν θυμάμαι. Αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με. Ο Άγιος Αρσένιος, νομίζω, είχε πει: γραπωθείτε από την κολόνα στην εκκλησία μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Όσο και αν μας έχει πληγώσει όλη αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Γιατί είμαστε πληγωμένοι. Είμαστε πληγωμένοι. Είμαστε. Έτσι, είμαστε πληγωμένοι. Είμαστε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να το κάνουμε χειρότερο. Είμαστε. Με τον Μακαριότατον, τον Μακαριστόν, τον Χρυσόστομο, τον Δεύτερο. Ναι. Συμφωνούσαμε σε όλα, είχαμε πολλές διαφωνίες. Και για αυτά τα θέματα. Ιδίως για αυτά τα θέματα ήταν. Και για αυτά, όχι μόνο. Διαμέτρου αντίθετα τα. Λοιπόν, όμως, ουδέποτε σκεφτήκαμε να χωρίσουμε, να μην. Μερικοί λέει, μα δεν συλλειτουργούσαμε. Δεν ήταν απουσία συλλειτούργου. Ε? Ήταν μια μορφή διαμαρτυρία. Μνημονεύουμε σε κάθε θεία λειτουργία εμπρότης μνήσθητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Χρυσοστό μου. Ε? Όπως είσαι στην Ευρώπη, Βαρθολομαίου. Ναι. Μόνο να αρχίσουμε έτσι. Θα βάλουμε τροφή. Όχι στον Πάπα μόνο, στο διάολο σου. Ναι. Αυτό θέλει. Να σπείρει το διχασμό, να διχάσει. Και να διχάσει. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, τα προβλήματα, τα χαοτικά και τα δαιμονιώδη, διότι όπου χάος υπάρχει αυτή η διαβολική ενέργεια. Mm-hmm. Να θυμάστε πάντοτε ότι ο πειρασμός, ο σατανάς, δεν θέλει τη δημιουργία του Τριαδικού Θεού. Να το θυμάστε. Πρώτα θέλει να καταστρέψει το ανθρώπινο σώμα με σαρκικές αμαρτίες, λοιπόν, και μετά τη ψυχή με ψυχικές αμαρτίες. Και σου λέει, κέρδισα το σώμα, κέρδισα την ψυχή, θα πάρω τα άλλα τώρα. Δικός μου είναι, τέλειωσε. Έτσι. Τον κάνει τώρα. Ε? Και ο κάθε Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ευμένιος και ο Άγιος Παΐσιος και ο κάθε Στέφανος και ο κάθε νεοφυτάκος, τι είμαστε εμείς? Είμαστε αντίσταση. Ε? Ναι. Και άμυνα σε αυτήν τον αόρατο πόλεμο που γίνεται. Λοιπόν, αυτό το χάος που επιδιώκει ο πολέμιος της πίστεως, είτε αυτό λέγεται παπικός, είτε νεοταξίτης, είτε και διάβολος, εγώ βρίσκω έναν καλό. Υποχρεώνει όλους να γίνουμε πιο ευαίσθητοι σε πνευματικά θέματα που παλαιότερα ούτε καν τα γνωρίζαμε. Δεν τα δίναμε σημασία. Έτσι. Να προσέξουμε την ευαισθησία μας. Δεύτερον, να μην μας οδηγήσει σε ζηλωτισμό και φανατισμό και απομάκρυση από την Μητέραν Εκκλησία, ακόμα και όταν οι κεφαλές της τώρα έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Λοιπόν, και έχουμε διαφωνίες μαζί τους. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο βλέπω, από το χάος, το πρωτόγονον χάος, λένε οι ψαλμοί, εσυνέπτυξε ο Θεός τη δημιουργία Του. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ξανά, Τώρα ζούμε τις πιο σκοτεινές ώρες. Οι πιο σκοτεινές ώρες, λέει, είναι οι ώρες πριν την Αυγή. Η Αυγή είναι η αναλαμπή. Και τότε που θα αρχίσει η αναλαμπή, θα υποχρεωθεί το φως να μαζέψει όπου βρει και θα υπάρχουν φωτεινοί ιεράρχες, φωτεινοί ιερείς και φωτεινοί λαϊκοί, σου λέω εγώ. Το φως δεν είναι μόνο για τους κληρικούς. Λοιπόν, και θα γίνει η λεγόμενη Μεγάλη Σύνοδος. Είναι προφητευμένη από πολλούς Αγίους αυτή. Και μάλιστα ένας που απέφευγε τις προφητείες, ο Άγιος Πορφύριος. Ναι. Και τότε όλα αυτά τα θέματα, παλιοημερολογητικό και πιο παλιά προβλήματα, που και αυτό σχίσμα είναι, τι νομίζετε? Βεβαίως. Λοιπόν. Επίσης έχει διχάσει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Παγιομερολογητικών, αυτοκεφαλία, Ουκρανία, Σκοπίων, άλλα που θα βγουν ίσως ακόμα. Θα τελειώσουν. Λοιπόν, όλα αυτά θα πάρουν τη λύση τους από αυτούς τους θεοφόρους ανθρώπους.
Πώς έγιναν 150 χρόνια είχαμε οικονομαχία. Ε? Ναι. Και βρέθη μια γυναίκα, η Αγία Θεοδώρα. Η γυναίκα ενός οικονομάχου, του Θεόφιλου. Και λέει, πού πάμε. Φτάνει. Θα διαλύσουμε μια αυτοκρατορία και μια ορθόδοξη πίστη. Ε? Για το φανατικό τον άντρα μου. Και πήγαινε και βρήκε τον Άγιο Μεθόδιο. Που ήταν στη φυλακή ο Άγιος Μεθόδιος, λέει. Σε ένα νησί εκεί της Πριγκύπου, εξόριστος. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, του λέει, Αγιότατε. Σύνοδον Οικουμενική να κάνεις, της λέει. Μα δικαιούμαι εγώ, εσείς σε αυτοκράτηρα τώρα, της λέει. Και έκαμε. Και σταμάτησε η οικονομαχία. Και σταμάτησε η οικονομαχία. Αυτό θα γίνει και τώρα. Άρα ανάγκαιστη του ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αειδόκιμοι φανεροί γένονται. Αλλουέ του ανθρώπου διού έρχεται το σκάνδαλο. Άρα πρώτα η τιμωρία. Τώρα έχουμε την εγχείρηση. Ναι. Τώρα έχουμε το χάος. Χάος και μετά για θα να φανεί ποιοι αγαπούν το φως. Το χάος όμως θα φέρει και απώλειες. Φοβερές απώλειες. Τι λέμε τώρα. Και δεν είναι η απώλεια αν θα σκοτωθούν. Όχι σε όλα τα επίπεδα. Όχι, για μένα απώλεια ένα πράγμα είναι μόνο. Έναν. Ότι αν θα μα βήσουν για λίγο το ρεύμα, για λίγους μήνες, που θα γίνει αυτό. Η ψηφιακή κρίση. Ή αν θα πέσει το διαδίκτυο, που θα γίνει και αυτό. Εύκολο είναι, ένα κουμπί είναι. Αλλά αυτά είναι εύκολα. Λοιπόν, η πείνα. Η ψηφιακή κρίση. Θα κλάψουν τα παιδιά και θα πεθάνουν παιδιά τα καημένα αθώα. Έναν είναι η έγνοια μου εμένα. Η αιώνια απώλεια. Η αιώνια απώλεια σημαίνει να πεθάνει η ψυχή πριν πεθάνει το σώμα. Ακούσες αυτό. Mm. Αυτό είναι η έγνοια μου. Γι' αυτό και λέω στους εμβολιασμένους αδελφούς, ξανασκεφτείτε το. Μετανοήστε. Είναι πνευματικό το θέμα. Και η μετάνοια είναι για όλους. Και η μετάνοια είναι για όλους και πρέπει να έχουμε όλοι αιώνια ζωή. Πας να κοινωνήσεις, τι σου λέει ο ιερέας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Στέφανος σώμα και αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών, να μην έχει ο Στέφανος μου ενοχές και να τρέχει στους ψυχίατρους. Έτσι. Και άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Λοιπόν, 18 του μηνός είναι το πρώτο το όριο. Ναι. Εκεί όπου θα πρέπει να πάει ο κυπριακός λαός. Έτσι. Να ψηφίσει ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να τον εκπροσωπεί ως αρχιεπίσκοπος, έτσι. Έτσι. Και ας διαλέξουν οι αρχιερείς, αν όχι τον καλύτερον, που είναι δύσκολο να πεις εγώ είμαι ο καλύτερος, εσύ ο καλύτερος, ο Θεός ξέρει ποιος είναι ο καλύτερος. Τον καταλληλότερο. Τίποτα περιστάσεις. Και αν δεν είναι κατάλληλος αυτός που θα βγει τώρα, μπορεί να είναι ο επόμενος, ο μεθεπόμενος. Ο Θεός ξέρει. Έτσι. Ο Θεός ξέρει. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση που κάναμε. Νομίζω είπαμε πολλά πράγματα. Ναι, πολλά ωραία πράγματα είπαμε. Ναι. Και με ωραίων τρόπων. Έχεις χάρισμα και εσύ δημοσιογραφικό. Έχω κι εγώ όμως, αλήθεια να λέγεται. Να λέγεται, αλήθεια να λέγεται. Να βγάζεις το αυθεντικό του άλλου. Εγώ το χάρηκα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι? Ότι το θέλει η καρδιά σου. Όταν έρχεται ένας δημοσιογράφος εδώ και είναι μόνο εγκεφαλικές οι ερωτήσεις. Ναι. Είδατε, δεν το ανοίξαμε το βιβλίο. Ναι. Αν και εδώ μέσα οι δικές μου σκέψεις ήταν, δεν ήταν κάποιο χαρτάκι. Ναι. Το καταλαβαίνω ότι είναι εγκεφαλικές ερωτήσεις του. Το καταλαβαίνουν και μερικοί έξυπνοι τηλεθεατές από τι. Ναι. Λέει, ο Μόρφου, όταν έχει δημοσιογράφο που δεν είναι χαρισματικός δημοσιογράφος, αλλά είναι απλά ένας επαγγελματίας. Ή ένας έξυπνος, χωρίς καρδιά, με φωτίζει το Πνεύμα του Άγιον και του λέω και τον βοηθώ να μου κάνει την επόμενη ερώτηση. Ή απαντώ στην επόμενη ερώτηση πριν την διαδικασία. Για να μην έρθει σε δύσκολη θέση. Για να μην έρθει σε δύσκολη θέση. Σε σένα δεν έγινε αυτό. Άλλες τρεις ώρες μπορούμε να μιλάμε, άμα θέλετε να το τραβήξουμε λίγο περισσότερο. Όχι, φτάνει ως εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ευλογία σας, πατέρα μου. Ευλογία νου δάνειο. Να είστε καλά.